Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Ωραίο καλοκαιράκι, ωραίο. Χαρούμενο σήμερα, χαρά, καλοκαιράκι, ωραίο. Πολλά υποσχόμενο. Αστραπόβροντα, με μηνύματα, πώς το λένε, καλοκαιράκιδες, κάντε θηλιά με τα μαγιό σας και τέτοια, έτσι. Καλά, εντάξει. Θα... ερχόμαστε, καλοκαιράκιδες. Ερχόμαστε. Υπομονή τρεις μερούλες. Ήρθαμε. Ήρθαμε για λίγο και πιο πριν. Εντάξει, ήρθαμε λίγο, ήρθαμε. Μια τζουρίτσα. Ήρθαμε. Και πάνω που πήρατε τώρα θάρρος. Εντάξει. Τσαπ! Σε λιγάκι πάλι τσαπ! Εντάξει. Εμείς οι καλοκαιράκηδες δεν ανησυχούμε. Όχι, όχι. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Όχι για όλους. Όχι για όλους. Τι εννοείς τώρα δηλαδή. Καταρχάς θα λες κάτι δύο φορές με τρομάζει. Δίνεις τρομερή έμφαση. Ναι, όχι για όλους. Όχι για όλους. Δηλαδή είναι λίγο ρετυρέ αυτό το πράγμα και είναι λίγο τρομακτικό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά πρέπει να πω ότι παρότι το διάβασα με μια. Σχετική χρονοκαθυστέρηση με άφησε εντυπωσιασμένο, ιδιαίτερος εντυπωσιασμένο, το γεγονός ότι θα το πω όσο πιο γλυκά μπορώ. Την Παρασκευή το βράδυ ο Ημίτρελος με το Περουκίνι έκανε το νεκρό σε κάτι καταφύγια. Ναι. Να το πω γλυκά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, κι αν αυτό δεν αρκεί για να είναι από μόνο του το πιο αστείο πράγμα, ας πούμε, όλες τις ιστορίες. Δεν είναι αστείο, είναι το πρωτόκολλο. Είναι το πρωτόκολλο. Ναι. Τα έχουμε μάθει από τις ταινίες, αυτό που σωστό. Λέγαμε τις προάλλες. Ποιο είναι το The Protocol, που τον παίρνουν σούμπιτο και τον κατεβάζουν στο καταφύγιο. Ναι. Τα ξέρουμε από τις ταινίες. Όλυμπος έπεσε. Πότους 532 και τέτοια. Ναι, ναι. Πότους. Το πακέτο έρχεται, ξέρω εγώ, ή ο Τάδε έρχεται, έχουν και ένα κωδικό όνομα. Ας πούμε, μπορεί να είναι ο Ημίτρελος έρχεται, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το Περουκίνι έρχεται. Να είναι ο κωδικός που λένε στην επικοινωνία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, οπότε επειδή κάνανε και κάτι διαδηλώσεις έξω από το Λευκό Οίκο, τον πήραν στο καταφύγιο. Και θα μου πείτε, οκ, okay, όλα καλά μέχρι εδώ. Και γιατί το λες, λοιπόν. Δεν είναι το θέμα ότι πήγε στο ειδικό υπόγειο καταφύγιο που αντέχει μέχρι και πτώση αεροσκάφους. Ναι. Πάνω στο κτίριο, γιατί τι είναι τώρα, μας έκανε μαγκές ο Χίτερ με τα μπούνκερ. Όχι, πρέπει να τα λέμε και αυτά, δηλαδή να τα διαφημίζουμε και λίγο τα τέτοια και να τα ακούνε και οι ξένοι. Εκτός από τον Κιμ που γελάει. Ναι. Τι πτώση αεροσκάφους τώρα. Εντάξει. Αυτά τα δοκιμάζαμε εμείς 25 χρόνια πριν τώρα. Ποια τώρα πτώση. Άσε που δεν έχουμε και πολλά αεροσκάφη, δεν είναι για να τα χαλάμε. Μπράβο. Έτσι, δηλαδή, δεν είμαστε τώρα για σπατάλες. Έτσι. Λοιπόν, το αστειότερο όλων είναι ότι έκανε tweet σχετικά με αυτό. Ότι έλεγε ότι εγώ είμαι εδώ και δεν τολμούν να έρθουνε. Πρεκάς. Ναι. Ελάτε να τα πάρετε. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλαδή είναι όσο πιο τραγελαφικό γίνεται. Ναι. Ότι είναι εδώ και εντάξει και πού να πάνε και με φιλάνε πάρα πολύ καλά και δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν. Δεν επιχείρησε κανένας να πλησιάσει πουθενά, έτσι. Βγήκε σε κάποιο παράθυρο να δείξει τα γενετικά του όργανα. Το μόνο που δεν έκανε. Μπλούς έλεγε: έχουμε ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, δεν μπορείτε να πλησιάσετε. Τι λες! Συγγνώμη, δηλαδή. Έχεις αποτρελαθεί! Οι διαδηλωτές σας στείλουν γάτες με χρηστικά και θα τους μαγκώσουν τα K9 στην είσοδο του μπάνκερ. Αυτό λέμε, του μπούνκερ. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα που δεν απειλούμε, Τραμπ. Δεν. Ρε, εσύ, είναι τρομερό τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα που λες για Τραμπ, είδες καθόλου αυτό με τους ανώνυμους που βγάλανε. Όχι, τι βγάλανε οι ανώνυμους. Ότι την ιστορία του Επστάιν τη θυμάσαι καθόλου με το κύκλωμα παιδεραστίας και λοιπά, το οποίο έχει. Ναι. Βγάλανε οι ανώνυμους διάφορα ονόματα τα οποία εμπλέκονται σε αυτό. Διάφορα. Στην διακίνηση, δηλαδή στη στρατολόγηση εντός εισαγωγικών των παιδιών που. Για να συνδεθούμε τον Έπστιν. Και γενικότερα στα κυκλώματα. Ήταν γενικότερα. Αυτός ήταν. Α, επειδή είπε τον Έπστιν, γι' αυτό. Με αφορμή αυτό. Okay, ναι. Είναι ανώνυμους ένα το οποίο εμπλέκουν διάφορα ονόματα της πολιτικής, του σινεμά κτλ. Μετάξυ των οποίων. Θα συνεχίσεις να παραγγείλω σύννεφο. Για να πέσω. Τώρα, άμα ακούσει δηλαδή ότι είναι, ξέρω εγώ, η Ιβάνα Τραμπ και η Ιβάνκα Τραμπ, ας πούμε, θα πέσει από σύννεφο ή όχι. Γιατί δεν είναι και το πιο αναμενόμενο. Ναι, οκ. Okay. Κάτσε να βρω τα ονόματα τώρα, μην τα λέω και. Ρε Σικώστα, τι είναι δηλαδή τρελό πια. Με τι πέφτουμε από τα σύννεφα πια. Με όλο αυτό που ζούμε. Ηθικά, κοινωνικά, οικονομικά. Τον Τραμπ πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πραγματικά δηλαδή, τι θα μας προξενήσει πια εντύπωση.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά οκ. Okay. Ναι, τι βγάλανε, μου βγάλανε αποδείξεις και ονόματα. Αποδείξεις και ονόματα δεν, δεν τα λες. Τα λες όμως πολύ σοβαρές καταγγελίες. Λοιπόν, στο μικρό μαύρο βιβλίο του Epstein, λοιπόν, ονόμα που ήταν γραμμένα είναι Ιβάνκα και Ιβάνα Τραμπ, Ναόμι Κάμπελ, ο Κρις Ιβάνς, ο παρουσιαστής του BBC. Ο Κρις Ιβάνς, πω. Ο Μικ Τζάγκερ, ο Will Smith, ο Τόνι Μπλερ. Μάλιστα. Λοιπόν, ανέβηκε social media με το όνομα το μικρό μαύρο βιβλίο του Τζέφρι Epstein. Ναι. Και εκτίθεται ονόματα όλων αυτών που παρακολούθησαν τα πάρτι που διοργάνωνε ο Epstein ή ονόματα εκείνων που τον βοηθούσαν να στρατολογεί τα παιδιά. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, βέβαια. Αυτά που δεν ξέρουμε αν είναι τα πάρτι, τι πάρτι ήταν αυτά. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τι πάρτι ήταν. Μάλιστα. Τι εννοεί με τα πάρτι που διοργάνωνε ο Epstein. Απίστευτο. Διαφθορά στα υψηλότερα στρώματα τη κοινωνία. Ποιο θα το πίστευε. Ποιο θα το πίστευε. Δεν ξέρω, Κώστα. Αυτά από μόνο τους δεν λένε τίποτα. Ναι. Okay. Εντάξει, sorry κιόλας. Μην το τραβήξουμε. Αυτά από μόνο. Όχι, δεν λέω ότι λένε κάτι. Λέω ότι βγήκε και όσο να είναι η λίστα των ονομάτων είναι λίγο σοκαριστική. Αυτό λέω μέχρι εκεί. Ναι. Ούτε καταδικάζω κανένα τίποτα. Απλά λέω την είδηση που διάβασα. Η οποία μου προξένησε τεράστια εντύπωση. Αυτό λέω. Τα ονόματα που ήταν μέσα. Από την. Α πω διαφορετικά. Αν υπάρξει όσο μεγαλύτερη πρεμούρα. Να μην κυκλοφορήσει αυτό το πράγμα, τόσο περισσότερο η φωτίτσα θα ζεσταίνεται. Άξι. Όχι, από εδώ και πέρα, εντάξει, την κυκλοφόρηση, κυκλοφόρησε. Να μην, ξέρεις, να μην αναπαραχθεί, να μην συνεχιστεί, να μην το σκαλίσουμε περισσότερο, να μην το ψάξουμε πάρα πολύ. Αυτό. Εντάξει, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Διαβάσεις καθόλου σήμερα για το Lamar Odom? Ναι, διάβασα. Ναι. Διάβασα. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, ότι ψάχνα να βρω ένα μαύρο πέος για να μπορέσει να δώσει καθαρά ούρα του προπονητή, ή ότι χάλασε πάνω από 100 εκατομμύρια σε ναρκωτικά? Συγκλονιστικό. Είναι δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί μου, πραγματικά δηλαδή. Πόσο βλακεία, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα. Πόσο βλακεία. Πόσο αυτοκαταστροφή και πόσο βλακεία και πόσο. Αν θες και τη γνώμη μου, και πόσο, ας πούμε, άχρηστο να υπάρχει αυτό ως πληροφορία τελικά. Ναι. Άχρηστο να υπάρχει πληροφορία. Δηλαδή ήταν ένας τύπος ο οποίος, ας πούμε, χάλασε 100 εκατομμύρια σε ναρκωτικά και είναι κάποιο είδους τη μαγιά. Είναι κάποιο τύπου, ας πούμε, είχα και τα έδωσα και μπράβο μου. Ήμουνα και με την Καρντάσιαν και πήρα και δύο πρωταθλήματα και ήμουνα και celebrity και αυτό. Δηλαδή είναι κάποιο είδους μαγιά αυτό το πράγμα, να βγαίνει ένας τύπος, ας πούμε, τελειωμένος και να λέει: έχω χαλάσει τη ζωή μου πάνω από 100 εκατομμύρια σε ναρκωτικά. Ερωτήθηκε. Εντάξει, ερωτήθηκε. Δεν το πέμω, πολλά το μπορούν να ρωτήσουν έναν άνθρωπο. Το τι θα απαντήσει είναι το θέμα. Πολλά μπορεί να ρωτήσει. Μπας περίπτωση. Okay. Είναι. Είναι εντυπωσιακό. Καταρχάς, ο Epstein δεν είναι του. Συγγνώμη, επειδή λες τώρα. Ο Epstein δεν είναι του Πανιωνίου. Δεν είναι ούτε του Ολυμπιακού. Ο Epstein είναι της Κέρκυρας πάντα. Εντάξει. Αν δεν θέλετε της Κέρκυρας, να πούμε του Ηρακλή. Αλλά όχι, δεν είναι ο Epstein του Πανιωνίου. Εντάξει. Εντάξει, για να είμαστε ωραίοι και σωστοί. Έτσι. Όχι, ο Ντένις ο Epstein. Όχι. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό με το Lamar όλο είναι μια κουλαμάρα. Ναι. Γενικώς. Κουλαμάρ. Ναι. Ναι. Τελείως. Συγγνώμη. Εντάξει, ο άνθρωπος ούτως ή άλλως έφτασε. Ξέρεις, 100 εκατομμύρια ή 50 ή 30 έφτασε στο παρατσάκ, έτσι. Έφτασε στο τσάκ να πεθάνει. Δηλαδή, μάλλον τυχερός που δεν πέθανε. Το λέει και ο ίδιος. Λέει, οι γιατροί με χαρακτήρισαν walking miracle. Θαύμα δηλαδή που περπατάει. Ναι. Ότι μετά από όλα αυτά που έχω πάρει και με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ας πούμε, το ότι κατάφερα να ζω, οπότε νομίζω ότι η ιστορία με το ψεύτικο πέος. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί. Είναι παρονυχίδα, θα έλεγα. Στα... Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται, το έχουμε δει με ψεύτικες κίστες. Τζόινερ τα έχουμε ξαναπεί και με τα μεγάλα νύχια για να μπορεί να κόβει την ψεύτικη κίστη που είχε ραμμένη μέσα και να δίνει τα καθαρά ούρα. Ναι. Αλλά σκέψτε τώρα, έτσι έρχονται και λένε: παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε επιχόντως ένα μαύρο πέος. Δηλαδή. Πού ήταν Ολυμπιακούς Αγώνες, πού ήταν αυτό το πράγμα, εντάξει, ήταν και σε. Ξέρεις, κάποια γιορτή του αθλητισμού. Παιδιά, έχουμε πρόβλημα.
Yeah. Ξαμολυθείτε να βρούμε ένα μαύρο ψεύτικο πέος, γιατί έχουμε πρόβλημα. Και ο προπονητής, ένας κύριος, έτσι, έδινε, όχι απλά είχε γνώση του θέματος. Βεβαίως, εγώ, του και τα δικά του ούρα. Να βοηθήσω. Α, έτσι είναι. Το εφαγωνίζεστε, αυτό, αθλητισμός, ιδανικά, άμυλα, υγιής ανταγωνισμός. Τα πάντα, εξαιρετικά. Δηλαδή, αν το πάει, θα του πει μια κλωτσά, ας πούμε, και όξω από την πόρτα που έπινες μπάφους, έπινε μπάφους επί ένα-δύο μήνες, είπε, γι' αυτό είχε το άγχος ότι θα με τσακώσουν. Ναι. Δύο κλωτσές και έξω από την πόρτα να έρθει κανένας άλλος κανονικός άνθρωπος να αγωνιστεί, να βρούμε ένα μαύρο πέος να του δώσουμε για να κάνει τη δουλειά και να του δώσω και εγώ και τα ούρα τα δικά μου. Ψυχαρά. Φοβερά πράγματα. Ψυχαρά, πες μου, είναι ψυχαρά. Φοβερά πράγματα. Ε? Και να πω ότι το κάνεις γιατί είχε πιει δύο τσιγάρα ο Τζόρνταν και λες μη δεν έχω τον Τζόρνταν στους Ολυμπιακούς Βαρκελόνης. Είναι απώλεια, βρε αδερφέ, για το Λαμάρ Όντομ. Ναι, έλατε. Στα... Εντάξει, τα ξέρεις θα ακούσεις βέβαια, έτσι. Έτσι. Δεν ξέρεις πόσο πολύ χαίστηκα για να τα ακούσω. Δύο γιατί... δαχτυλίδια, βάλε, ναι, βάλτα σε κόποια τρύπα θέλεις και τέτοια. Ξέρεις το αχθές, χαίρεσαι ότι θα. Ο Μπούσλερ είχε τρία δαχτυλίδια λοιπόν. Και δεν σας χάλασε καθόλου. Και δεν σας χάλασε καθόλου που είχε τρία ο Μπούσλερ. Και διάφοροι άλλοι μυρωδιάδες. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Κομική. Κομική ιστορία. Κομικό τραγικό. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει ντόπα στον αθλητισμό. Αλίμονο. Περιμένετε από εμάς να ακούσετε ότι υπάρχει ντόπα στον αθλητισμό. Ποτέ. Ποτέ και σε καμία περίπτωση. Δεν πρόκειται να το ακούσετε από εμάς. Αχ, παρακαλώ, μη στέλνετε. Παρακαλώ για την ιστορία του Φλόιντ. Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή. Κάντε τη χάρη αυτή στον εαυτό σας. Τι εννοείς τώρα, κάντε τη χάρη αυτή στον εαυτό σας. Ναι, τι έπαθες, λέω τώρα. Έχω χορτάσει εις αποστασάγιδες. Έχω χορτάσει, δεν θέλω άλλο. Εντάξει, δεν θέλω. Και έπεσε από κανένα σύννεφο. Όχι, καθόλου δεν έπεσε. Εντάξει. Καθόλου δεν έπεσε. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά όχι, σας ευχαριστώ. Ναι, το είδα αυτό το βίντεο, το σημαίνω για εσένα που το λες, ναι. Δεν έχω πρόβλημα να τσεκάρω, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Μαθαίνουμε για το βίντεο αυτό που όντως δείχνει το λιντσάρισμα ενός, μάλλον το ποδοπάτημα για την ακρίβεια, ενός λευκού, ότι ο τύπος είχε βγει πριν με μασέτα και τους κυνήγαγε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, αλλά μέχρι εκεί δεν το έχω δει, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Λοιπόν. Και παρακαλώ τίποτα άλλο για την ιστορία. Όποιος απλώς. Όχι, τίποτα, ούτε καν, τίποτα. Παραπέρα, παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μπορούμε να μείνουμε λίγο στον Ημίτρελο. Όσο θες, τι. Προσπαθώ να βγάλω το μυαλό μου από εκεί, γιατί δεν είναι. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Ακούς πράγματα που τρελαίνεσαι, πραγματικά. Με ποιον τα βάλες σήμερα. Όχι, ότι. Με Twitter έχουμε. Έχουμε προεδρικό διάταγμα. Ναι, προεδρικό. Όχι, το λέω γιατί δεν τα έχουμε παράσει ημέρες, δεν τα έχουμε συζητήσει. Όχι. Έτσι. Δεν είναι αστείο. Ότι ξαφνικά υπάρχει προεδρικό διάταγμα του πλανητάρχη. Βεβαίως. Έτσι, το οποίο βγαίνει και λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν θα λέει κανείς ότι ακουμπάνε ακριβώς πάνω σε αυτό που λέμε ελευθερία έκφρασης, ελεύθερη έκφραση, ξέρω εγώ, the land of the free, the home of the brave. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Να. Είναι όλη η ιστορία του άρθρου 230, για όσους έχετε ασχοληθεί, το οποίο θέλει να τους... Θέλει ο Τραμπ να δημιουργήσει το άρθρο 230. Ουσιαστικά λέει, είναι ένας νόμος που λέει ότι κανένας πάροχος ή χρήστης διαδραστικής υπηρεσίας, δηλαδή το Twitter και άλλα μέσα, δεν αντιμετωπίζεται ως εκδότης ή κοινωνός οποιονδήποτε πληροφορία δημοσιεύεται από κάποιο άλλο χρήστη. Ο Τραμπ αυτό ακριβώς θέλει να αλλάξει. Ναι. Θέλει να κάνει το Twitter, πώς το λένε, υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο που λέγανε. Mm-hmm. Και λένε ακόμα. Οι εφημερίδες και άλλα μέσα. Σου λέει ότι εσείς θα είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που αναβάζουν οι χρήστες. Ναι. Εντάξει. Άμα γίνει αυτό, εντάξει. Τέλεια. Θα το κλείσουμε το μαγαζάκι. Ναι. Θα τα κλείσουμε όλα και θα τελειώσουμε. Λοιπόν, αυτό θέλει να κάνει ξαφνικά. Για δύο fact-checking και ό,τι άλλο έχει από πίσω στο ταραγμένο του μυαλό. Σου λέει ότι πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι γίνεται εκεί και να προσθέσουμε πράγματα στο. Πώς το λένε, να ψάξουμε να συμπληρώσουμε πράγματα στο άρθρο 230.
και έχει βάλει τώρα τη Γενική Εισαγγελία και τα Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να ψάξει και να εντοπίσει αθέμητες ή παραπλανητικές πρακτικές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Twitter κυρίως, αλλά και σε άλλα, για να μην πούνε ότι στοχοποιούμε, έτσι. Λοιπόν, και να αποδείξουν ότι είναι προκατηλημένοι στο περιεχόμενο που δημοσιεύουν. Και αν δεν υπάρχουν, με κάποιον τρόπο θα υπάρξουν. Θέλω να πω, μπορεί μέχρι τώρα που το παρήγγειλε να μην υπήρχαν. Λέμε, μπορεί. Ξαφνικά, από κάποιους λογαριασμούς, κάπως περίεργους, μπορεί να υπάρξουν όλα αυτά τα πράγματα και να πει, να είδατε, είδατε. Όχι ότι το ήξερα, αλλά είδατε. Γι' αυτό το λέω. Κοιτάξτε αυτοί οι λογαριασμοί. Εδώ μεταξύ, ταυτοχρόνως έκοψε τη διαφήμιση, ομοσπονδιακές δαπάνες, σε όλα τα δίκτυα. Mm-hmm. Τέλος. Γιατί σου λέει, τι θα κάνω, πώς θα σφίξετε, πώς θα σφίξουν λίγο τα γαλατάκια. Mm-hmm. Σας κόβω και τη διαφήμιση, ό,τι και να σημαίνει. Αυτό εντάξει, μπορεί να μην είναι κανένα ιδιαίτερα υπολογίσιμο ή αξιοσέβαστο ποσό για τα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα το πόσο. Το ποιο κομμάτι παίρνουν από τις ομοσπονδιακές δαπάνες, ας πούμε, του προϋπολογισμού των ΗΠΑ, σιγά. Το Twitter για το Κοιτοφίλ δεν είναι σοβαρά λεφτά. Mm-hmm. Όσα και να είναι. Αλήθεια τώρα. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι παγκόσμια δίκτυα, δέχονται παγκοσμίως διαφήμιση από χιλιάδες χιλιάδων, εκατοντάδες χιλιάδες ενδεχομένως πηγές, ότι όσα και να είναι δεν είναι επαξιζνιά τους. Από ότι άμα δεν τα έχουμε αυτά, δεν μπορούμε. Με αυτή την έννοια το λέω. Mm-hmm. Και επίσης στο προεδρικό διάταγμα. Δημιουργείται σύμφωνα με τον πρόεδρο το Tech Bias Reporting Tool, προσέξτε τώρα, ένα εργαλείο για συλλογή παραπώνων τα οποία θα αφορούν στη λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Ε? Mm-hmm. Και θα υπάρχει ένα γραφείο ειδικό αυτό το ψηφιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου, το οποίο θα δημιουργήσει, ακούστε λίγο, λίστες παρακολούθησης χρηστών με βάση τις αλληλεπιδράσεις που έχουν με το περιεχόμενο ή άλλους χρήστες. Τι ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν, αυτά. Θέλει να τα κάνει ο Τραμπ. Το καλό, δηλαδή μέσα σε όλα τα αρνητικά, τα θλιβερά και τις στρεβλώσεις, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει και ένα καλό. Ότι ακόμη και ο πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Ευτυχώς για την περίπτωσή μας. Λοιπόν, έχουν επίσης με άλλες χώρες και άλλα πολιτεύματα. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Κάποιος θα έλεγε ότι ο Βλαδίμηρος μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Βέβαια. Δεν έχει να λογοδοτήσει κάπου, θα πάρει έγκριση από κάπου. Έτσι. Τυπική είναι η έγκριση που παίρνει. Δεν είναι ότι θα του πει κανείς, α, Βλαδίμηρε, δεν συμφωνούμε με αυτό, δεν θα έχει περάσει. Παιδιά, ο Τραμπ δεν έχει ανεβάσει στο Twitter 100 fake news για κλιματική. Ο Τραμπ έχει ανεβάσει 100.000 fake news μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του. Παρακαλώ. Να είμαστε λίγο, πώς το λένε. Ακριβής. Ακριβής, εντάξει, ακριβής δεν μπορούμε να είμαστε, αλλά λέω να έχουμε λίγο καλύτερα στο μυαλό μας τα νούμερα. Λοιπόν, βγήκαν λοιπόν οι διάφοροι με προεξάρχουσα την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών και είπε ότι, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αυτά είναι αντισυνταγματικά. Τι να κάνουμε τώρα, θα αλλάζουμε άρθρα επειδή μια εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης δυσαρέστησε τον πρόεδρο. Δεν τα άλαβα ακριβώς, πώς γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να ξαναγράψει το καταστατικό του Κογκρέσου. Mm. Δεν έχει ουσιαστικά την εξουσία να το κάνει. Είμαι βέβαιος. Κρίμα, είναι τόσο μορφωμένος άνθρωπος και τόσο ευρυμαθής που θα έπρεπε. Αν είναι κάποιος να το κάνει, θα είναι αυτός. Ναι. Κρίμα. Ναι. Η Τεχνολογική Ένωση Καταναλωτών στις ΗΠΑ επίσης είπε ότι το προεδρικό διάταγμα έρχεται σε σύγκρουση με την υφιστάμενη νομοθεσία, ότι είναι αντισυνταγματικό, ότι είναι λαθασμένο. Λοιπόν, και όλα αυτά τώρα στο πρώτο 24ωρο που το πέτσε. Σε κάθε περίπτωση το προεδρικό διάταγμα θα κριθεί οριστικά από κάποιο δικαστήριο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι θέμα τώρα να δούμε ποιος την έχει πιο μεγάλη και τι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα πιθανότατα τώρα, αλλά όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς ρίχνουν σπόρους. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα ρίχνουν σπόρους. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι βαρεμένοι, όπως ο συγκεκριμένος, για όσο καιρό θα βρίσκεται ακόμα σε αυτήν την καρέκλα, τα κρατάνε, θες από μνησικακία, θες από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να το πει, όχι και πιο βαριές εκφράσεις, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε επόμενη αφορμή, μα κανονικά, μα με στρέβλωση, γιατί πια δεν έχει σημασία, να το ξαναχρησιμοποιήσει υπέρ του, ως, α, τότε δεν με αφήσατε, δείτε τώρα πάλι τι μου κάνουνε, τώρα θα τα αυτά, θα τους δείξω εγώ, τώρα πια.
Επίσης είναι και ένας πολύ καλός μοχλός πίεσης προς τις πλατφόρμες να μην του κάνουν fact-check την άλλη φορά. Σωστό. Θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν τις φωνές για τη διαιτησία. Που φωνάζει ένα παιχνίδι ώστε να συμφυρίξει καλύτερα στο επόμενο. Δηλαδή σου λέει, θα σου πει τώρα το κάθε Twitter, πού να μπλέκουμε πάλι τώρα. Ας τον ανεβάσει εκεί πέρα ότι θέλει να πάει στο διάολο. Μην μπλέξουμε τώρα με αυτόν πάλι. Ναι. Λειτουργεί και κάπως έτσι. Λίγο αποτρεπτικά, λίγο σαν μοχλός πίεσης. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει. Πάση περιπτώσει. Το πώς τον ψήφισαν, παιδιά. Τέλος πάντων. Μεγαλύτερη ιστορία και εμείς πολύ μικρή για να τη σχολιάσουμε. Το ντοκιμαντέρ πάντως για την Cambridge Analytica θα σου λύσει κάποιες από αυτές τις απορίες για σένα που ρωτάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10:30 δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Παρακαλώ, τραγουδάκι, εδώ είμαστε πάλι σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM, στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, στην Κωνσταντίνα Πανούτσου, στην οργάνωση και μέλη της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολή στο 1969, 0,31 το ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά, sportfm.gr. Στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Αν το κάνετε αυτό, από τη μία θα ανοίξει ο media player για να μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού και μαζί του θα ανοίξει μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Και από εκεί και πέρα, fightclub2.0 είναι η λέξη αριθμή που χρησιμοποιείτε για να μας βρείτε. Στο Facebook, την επίσημη σελίδα μας, στο YouTube, το επίσημο κανάλι μας, στο Google Play Store ή το App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Μόνο στο Instagram υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση. Εκεί πρέπει να γράψετε Fight Club 2001, όλο μαζί μία λέξη, για να μας βρείτε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Ναι. Πολλά τραμπομηνύματα πρέπει να σου πω. Το καλύτερο όλων είναι, ευτυχώς οι Ελληνάρες αθλητογράφοι καταλαβαίνουν τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Άξιος ο μισθός σας. Λίγο κουρδιστικό μου φαίνεται αυτό. Υπέροχο, υπέροχο. Εκτός αν ο φίλος. Μου κουρδίζει καθόλου, υπέροχο. Εκτός αν ο φίλος διευκρινίσει τι λέει. Τι να διευκρινίσει. Τα είπε όλα. Τι θες να πει άλλο. Μπορεί να διευκρινίσει. Άξιος ο μισθός σας. Να διευκρινίσει. Ναι. Άξιος ο μισθός σας. Σωστά. Εντάξει, τι να κάνεις, Κώστα μου, κλεισούρα. Ανοίξαν τα σχολεία, δύσκολα, εξετάσεις μπροστά. Τι εξετάσεις μπροστά? Μόνο τρίτη λυκείου. Μόνο τρίτη λυκείου εξετάσεις μπροστά. Οι υπόλοιποι δεν έχουν και άλλες τάξεις του λυκείου γυμνασίου. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Τι εντάξει. Πού το είδαμε το εντάξει. Εντάξει. Και σχολείο εκπεριτροπής. Ζωάρα κάνουν τα παιδιά. Ζωάρα. Είναι και αυτό το εκπεριτροπής. Είναι ένα θέμα, Ρε, ζωάρα κάνουν τώρα. Ναι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, τη μία εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη, την άλλη, ζωάρα. Και τι μείναν αυτή η εβδομάδα και η άλλη, και τέλος. Δεν έχει και τίποτα. Είναι να λες τι τα ανοίξαμε δηλαδή. Εντάξει, τα ανοίξαμε λίγο να ρολάρουμε και να κάνουμε και μια πρόβα για το πώς θα είναι το πράγμα ενδεχομένως μελλοντικά, αν ξαναπροκύψει πρόβλημα. Να το προβάρουμε. Καλά κάναμε. Ναι. Και να μην είναι και τα παιδιά από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο εκτός αγωνιστικής δράσης. Είναι σαν τους παίχτες. Πρέπει να μπουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Και να το κάνουν. Και να το κάνουν και εντάξει, ναι, και να δεις κιόλας πώς θα πάει η δουλειά. Εν πάση περιπτώσει. Πώς αντίδρουν τα παιδιά, πώς πάνε μεταξύ τους. Έχει πολλά, είναι λίγο. Ναι. Είναι λίγο. Υπάρχουν και τεχνικά θέματα. Ακόμα και το πού θα προαυλιστούν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν στα σχολεία. Ναι. Δηλαδή, πώς θα βγουν με έναν τρόπο να μην είναι όλα μαζί. Να βγουν κάπως χωριστά. Κάπως με διαφορετικό διάλειμμα, σε διαφορετική ώρα, ενώ κάποια τμήματα να μπουν για να βγουν οι επόμενοι. Όλα αυτά, όπως ξαναλέω, τα προβάρουμε τώρα που είναι η κατάσταση καλύτερη. Μην τυχόν και τη ξαναβρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή από το φθινόπωρο. Ναι. Ναι. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, επειδή την είχαμε την κουβέντα, θέλω κάπως να την αναφορά, μάλλον όχι την κουβέντα. Να πω και την ποδοσφαιρική της προέκταση. Στα παιχνίδια της Bundesliga, αυτά που έγιναν από εδώ που ξεκίνησε, είχαμε τρεις παίκτες
να κάνουν κάτι σε σχέση με τη δολοφονία του George Floyd. Ναι. Ο Weston McKennie, εντάξει, που είναι Αμερικανός, φόρεσε ένα περιβραχιόνιο με μήνυμα που ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Μάρκος Τουράμ, γονάτης όπως ο Κάπερνικ, όταν έβαλε. Κάπερνικ, μάλλον. Εκεί που. Κάπερνικ, δεν τονίζεται. Νομίζω Κάπερνικ. Τέλος πάντων. Ναι, όταν Κάπερνικ σκόραρε. Ναι, okay, ναι. Και ο Σάντσο έβγαλε. Πώς το λένε, το μπλουζάκι, και από μέσα έγραφε το μπλουζάκι που φορούσε το από μέσα. Justice for George Floyd. Δικαιοσύνη δηλαδή για τον George Floyd. Αυτά όμως, όλα αυτά, δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες μου στις γερμανικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Τίποτα από αυτά. Και επειδή είναι Γερμανοί, βγήκε ο πρόεδρος τους και δήλωσε: παιδιά, η Ελεγκτική Επιτροπή θα φροντίσει το ζήτημα τις επόμενες μέρες και θα το εξετάσει. Διότι παράγραφος 36 του κανονισμού της Bundesliga αναφέρει ρητός ότι δεν επιτρέπονται τα πολιτικά μηνύματα στον εξοπλισμό ενός ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Τέλος. Περίμενε τώρα, περίμενε. Βάλω μια ανατελεία να το συζητήσουμε σε λίγο. Πάμε. Γιατί έχουμε Διονύση Δεσίλα. Ένα Διονύση. Χαίρετε, τι κάνετε. Πώς είμαστε, καλά. Καλά. Να πούμε για ένα αγωνιστικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο οποίος σήμερα έχει αρκετά θεματάκια στην προπόνησή του. Το σημαντικότερο είναι για τον Περέα, ο οποίος έπαθει λάση δευτέρου βαθμού, ένα μήνα έξω. Ο Περέα τραυματίστηκε στο δικέφαλο σε μια υπερέκταση εκεί στη διάρκεια του παιχνιδιού που έγινε στο Κοροπή. Ξαναλέω, είναι θυλάζει δευτέρου βαθμού και θα μείνει ένα μήνα εκτός ο Περέα. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Διονύση. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι δεν ταιριάζουν αυτά τα μηνύματα πάνω σε. Ναι. Ναι. Τα πολιτικά μηνύματα. Τώρα, κάποιος θα θυμηθεί ότι υπήρξε μια περίοδος που οι Τούρκοι αθλητές χαιρετούσαν στρατιωτικά σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης. Βεβαίως. Όπου βρισκόντουσαν και μόνο των ειδών εθνικές ομάδες. Βεβαίως. Εκεί το ερευνάμε ακόμα το θέμα. Δεν είναι, δηλαδή, Κώστα, όμως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαστε σίγουροι, γιατί έτυχε η καραντίνα και αυτά και κάπως λίγο η ματιά μας θόλωσε. Αλλά ακόμα το. Δηλαδή, λέμε τώρα, μήπως ξέρω εγώ, είχαν δει το προηγούμενο βράδυ. Ξέρω εγώ, τη διάσωτε ότι Ράιαν και ήταν επηρεασμένοι άνθρωποι και χαιρετιώσαν έτσι. Λέμε. Μήπως είχαν δει, ξέρω εγώ, είχαν παίξει Call of Duty. Η ειδική επιτροπή το εξετάζει, Κωνσταντίνο. Ναι. Δεν θέλω να χάνει την εμπιστοσύνη σου στην ειδική επιτροπή η οποία το εξετάζει. Δεν χάνω ποτέ την εμπιστοσύνη στους ειδικούς οι οποίοι εξετάζουν. Έτσι. Λοιπόν, και ποτέ. Θα βγάλει το πόρισμά της πολύ σύντομα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν θα τιμωρήσουν αυτά σε μένα. Απλώς επειδή είναι Γερμανοί, πρέπει να το κάνουν. Θα κάνουν, επειδή μοιάζει τίποτα, θα τιμωρηθεί να το ξανακάνει. Ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα. Γίνει και το 2014 αυτό. Ένα παίκτη τότε είχε διαμαρτυρηθεί για τη δολοφονία του Έρικ Γκάρνερ και του είχε πει η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι θα σε τιμωρήσουμε να το ξανακάνει. Εγώ λέω, ας πούμε, ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και εδώ. Αν και. Αλήθεια είναι, τώρα με τους Γερμανούς ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Υπάρχει εκεί μια μεγαλύτερη τυπολατρία, να το πούμε, και γίνονται πολλά πράγματα προς παραδειγματισμό, οπότε ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση που είναι φως φανάρι, αν είναι πολιτικό μήνυμα αυτό, ανθρώπινο μήνυμα είναι, αν με ρωτάτε, ανθρώπινο είναι το να ζητάς δικαιοσύνη, αλλά αυτοί που θα το εξετάσουν. Ναι. Εντάξει, τώρα μπορεί να το έχουν εξειδικεύσει, να σου λένε ότι τίποτα μη αθλητικό, ρε παιδί μου, όχι απλώς μόνο τίποτα πολιτικό, να μην υπάρχει τίποτα πέρα του αθλητικού στα γήπεδα. Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς γραμμένο. Say no to racism, μην κάνουμε, γιατί δεν είναι αθλητικό με αυτή τη λογική. Θέλω να πω, έτσι δεν είναι. Μην κάνουμε, ξέρω εγώ, για το AIDS, μην κάνουμε για τον κορονοϊό, μην κάνουμε για την πείνα στον κόσμο, μην κάνουμε για οτιδήποτε άλλο που απασχολεί, γιατί δεν είναι αθλητικά με αυτή τη λογική. Να το κρατήσουμε αμιγώς αθλητικό το πράγμα. Μην κάνουμε τίποτα άλλο. Ναι. Τι να πω. Το racism είναι αθλητικό. Όχι, σύμφωνα με αυτή την λογική. Τι μπορούμε να μην κάνουμε. Μπες μόνο πάνω, βάζουμε κόλλα να πανηγυρίζουμε από απόσταση. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, Κώστα. Τελικά. Τελικά αυτό. Νομίζω ότι και τελικά εκεί θα καταλήξουμε. Α, κοίτα να δεις πώς με κάποιο τρόπο η Αμερική δεν μπορεί να φύγει από την κουβέντα μας. Ναι. Διότι βγήκε ο Σέπο Μπλάτερ το 84 του πλέον. Ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Καλά, χίλια χρόνια, ναι. Και έδωσε μια συνέντευξη σε ένα ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων
Και τον ρωτήσαν τέλος πάντων τι έγινε το 2015 όταν είχατε παραιτηθεί τότε από, από τη FIFA. Λέει, λίγες μέρες μετά που είχατε εκλεγεί, παραιτηθήκατε. Θυμάστε το σκάνδαλο, δωροδοκία. Σκάνδαλο, μαύρο. Βρες, Γιάννη, τώρα, σκάνδαλο τώρα. Αυτό θέλω να πω. Μα δεν μου αρέσει ο τρόπος που το θέτεις. Αυτό θέλω να πω τώρα. Αυτό θέλω να πω. Μια πολιτική δίωξη. Αυτό. Ήταν. Πώς ήταν ο Τσοχατζόπουλος στην Ελλάδα, ας πούμε. Μια αντίστοιχη πολιτική δίωξη ήταν και του Σεπ Μπλάτερ στη FIFA. Τι δεν καταλαβαίνετε τώρα δηλαδή. Δεν ξέρω. Γιατί και ο Μπλάτερ είναι πασόκ με τον τρόπο του. Ο Μπλάτερ. Είναι πασόκ, δηλαδή. Μόνο. Είπε λοιπόν ότι κοιτάξτε. Ναι. Την περίοδο εκείνη είπαν ότι το κεφάλι μου πρέπει να πέσει. Γιατί δέχτηκα πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι έγινε. Νέλη, άφησα τη θέση μου και ξαφνικά η FIFA δεν θεωρούταν οργάνωση μαφίας από το Αμερικανικό Σύστημα Δικαιοσύνης, αλλά θύμα. Πρόσεξε τι είπε τώρα. Πρόσεξε τι είπε τώρα. Ότι Κοντζαμάν Μπλάτερ εξαναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω των μέρων. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έπαιζε με παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τι άλλο θα ζήσουμε. Θα πείτε εντάξει, για χρήμα παρενέβησαν. Προφανώς μόνο για χρήμα. Όπου υπάρχει χρήμα δεν μπορούμε. Δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί μόνο για χρήμα. Για το καλό του ποδοσφαίρου δεν κόπτονται. Αγαπάνε, αν το χρήμα και με το ποδόσφαιρο συνδυάζονται, τα αγαπάνε πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω. Αυτά τα δύο. Αλλά είναι φανταστικό ότι από όλους, δηλαδή από όλες τις χώρες, από όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ο Μπλάτερ ισχυρίζεται ότι έπεσε από τους Αμερικανούς. Είμαστε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τι να πω. Εντάξει, μπορεί να είναι από τα ιστορικά. Από τα ιστορικά. Δηλαδή, δεν είχαμε κάποια περίπτωση χρηματισμού για κάποια Μουντιάλ τότε που να, θέλω να πω, ενώ όλα αυτά τα πράγματα δεν έχει ακούσει κάτι ο κύριος Μπλάτερ και κανένας εκεί πέρα από το περιβάλλον, δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Στο δικό του το μυαλό οι Αμερικανοί είναι, δηλαδή θέλω να πω, κατά τα άλλα τα κάναμε όλα πολύ καλά. Ψηφίσαμε κανονικά, δεν πήρε λεφτά κανείς, δεν αλλάξαν χρήματα, ξέρεις, δεν μπήκαν σε λογαριασμούς περίεργους, δεν αγοράστηκαν ψήφοι. Ούτε για Κατάρ, ούτε για Ρωσία, ούτε τίποτα. Γίνανε όλα όπως έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό λέω. Ανακεφαλαιώνω απλά, δεν ειρωνεύομαι. Ανακεφαλαιώνω, ναι, κάνω μια σούμα. Βεβαίως. Ωραία. Όλα καλά. Όλα καλά. Πολύ ωραία. Όλα καλά. Μπράβο. Βεβαίως. Ναι. Όμορφα. Μια χαρά. Διάβαζα τώρα. Ναι. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Ναι. Πες. Λοιπόν, διάβαζα ποιες ήταν οι πιο δημοφιλές αναζητήσεις κατά την περίοδο της καραντίνας λόγω του κορονοϊού. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Ναι, όχι, αυτό θα πήγαινα και εγώ. Το είδα στο News 24-7. Λοιπόν. Δεν είναι πολύ αναλυτικό, βέβαια. Όχι. Αλλά. Kylie Jenner. Ναι. Στην κορυφή. Ναι. Πολλές αναζητήσεις. Εμφανίστηκε σε μια παπαρατσική φωτογραφία. Με μαζεμένα μαλλιά και άβαφη και ο κόσμος έτσι. Τι μου λες, Κώστα. Ενθουσιάστηκε ταυτόχρονα και κολλάστηκε να μπει. Γιατί να ψάξει κολλάστηκε. να δει πως είναι άβαφη. Γιατί άμα δεν ασχοληθείς με όλη αυτή την οικογένεια. Καλά, ποια είναι η Kylie Jenner, ας ξεκινήσουμε το. Είναι ένα μέρος της οικογένειας αυτών όλων των. Το τσίρκο των Καρντάσιανς και των τέτοιων. Είναι σε αυτό το παρεάκι των ανόητων ανθρώπων που πουλάνε, ας πούμε. Τι είναι, είναι φίλοι τους δηλαδή. Είναι μέλος της οικογένειας. Και γιατί λένε Jenner. Που άραξε φίλο. Α, είναι του πατρεύτηκε. Α, μάλιστα. Ναι. Okay. Λοιπόν, okay. Είναι από όλο αυτό το σιρφετό, όλο αυτό. Εντάξει, το ωραία, αμερικάνικα λοιπόν ήταν. Οι αναζητήσεις ήταν αμερικανικές προφανώς, λοιπόν. Ναι. Μήπως είναι ότι ψάξαν περισσότεροι Αμερικανοί. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας που το έψαξε αυτό το πράγμα, επειδή μου μετεπιτάσσεως. Δηλαδή ότι είχε άγχος σε αυτό το πράγμα. Μπορεί οι συνάνθρωποι μας που παρακολουθούσαν μετεπιτάσσεως το reality με τους Καρντάσιανς να είναι. Γνωρίζεις έστω και έναν. Προσωπικά με ονοματεπώνυμο όχι, αλλά επειδή έπαιζε αυτό το πράγμα για αρκετά μεγάλο διάστημα, φαντάζομαι κάποιοι συνάνθρωποι μας το βλέπανε. Ναι. Γιατί, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, Elon Musk, ο αγαπημένος. Ναι. Δεύτερη θέση. Πώς κατάφερε τελικά, το απογείωσε. Το απογείωσε, βεβαίως, το σήκωσε. Σήκωσε το. Το σήκωσε. Ναι. Μετά την ατυχία που είχαμε. Ναι.
Έλαβε τη δεύτερη θέση μετά το tweet που έκανε σε 6 Μαρτίου που ανέφερε ότι ο πανικός για τον κορονοϊό είναι ανόητος. Μπράβο, Ήλον. Το βρήκες. Λοιπόν, τα κατάφερες και πάλι. Σάμουελ Τζάκσον, ο οποίος με βίντεο. Καλά, το stay the fuck at home, εντάξει, ναι. Ωραίος. Ναι, ο Σβατζενέγκερ με βίντεο στο τζακούζι να ταΐζει τα γαϊδουράκια κατοικίδια του που ανέβασε. Δεν το είδα δυστυχώς αυτό. Τώρα το διάβασα. Δεν το είδα. Λοιπόν, Seth Rogen και live tweets ενώ παρακολούθησε την ταινία Cats. Tom Hanks βεβαίως, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους διάσημους που ανακοίνωσαν ότι προσβλήθηκαν από κορονοϊό. Μετά την Μπόμπα και τον Ανιμανίδη, βέβαια. Έτσι θέλω να πω ότι την παγκόσμια πρώτη νομίζω ότι την έχουμε εμείς και δικαίως την έχουμε εμείς. Σε κάθε δηλαδή, μετά όμως τον Ανιμανίδη και την Μπόμπα έρχεται ο Τόμ Χάνκς. Δεν είναι άσχημα να είσαι μετά τον Ανιμανίδη και την Μπόμπα. Δεν νομίζω, δεν είναι άσχημα. Νομίζω το μειώνει αν αυτό στην τελική ανάλυση, συνέλληνες είμαστε όλοι. Μπράβο. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος δηλαδή να πούμε και αυτό. Και Έλληνας είναι και ο Θωμάς ο Χάνκς. Έλληνες και τα παιδιά εδώ πέρα. Δεν θα κάτσουμε να τσακωθούμε τώρα για το ποιος αρρώστησε πρώτος από κορονοϊό. Σωστό. Αλίμονο τώρα. Πολύ καλά. Στην ίδια showbiz είμαστε. Το ίδιο μετερίζει κυκλοφορεί ο Σάκης με τον Ντόμ και την Χριστίνα Γιάννη μου. Στην ίδια ελληνική showbiz βιοπορίζονται τελικά με κάποιον τρόπο. Έτσι. Διακοπές μπορούν να κάνουν στο ίδιο νησί κάποια στιγμή. Να στην αντίπαλο το καλοκαίρι όλοι μαζί. Έτσι. Μια χαρούμενη παρέα. Και να συγκρίνουν εντυπώσεις από τον κορονοϊό. Πώς το πέρασε ο καθένας. Του λέει, ας πούμε, ο Σάκης, εσύ με τη γυναίκα σου αλλάξατε ρούχα. Έβαλε το κορμάκι τη γυναίκα σου. Όχι. Αν δεν έβαλε. Έβαλε τώρα το λεοπάρι τη γυναίκα του Γκέτσε. Γιατί. Εντάξει. Αλλιώς δεν πέρασε κορονοϊό. Τι πέρασε δηλαδή. Δεν πέρασε. Πέρασε ευχάριστα. Αυτό ρε παιδί μου. Πέρα μίζερα. Τι έκανε, ήσουν, ναι, μέσα στη μιζέρια. Τι ήσουν, στην τηλεόραση. Εγώ πήγαν οι αλεπούδες να κλέψει σκότες από το κοτέτσι σου. Κάτι έγινε, κάτι συνταρακτικό αυτό το διάστημα. Έγινε κάτι, ας πούμε, το οποίο μπορεί να απασχολήσει τα sites. Η είδηση με τις αλεπούδες. Ναι. Δηλαδή πραγματικά ήταν 1996. Ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι. Δεν αφισβητώ. Είναι, υπάρχει. Είναι κάτι, δεν είναι είδηση. Να ξεκινήσουμε το βασικά. Δεν είναι είδηση. Είναι ένα γεγονός. Όπως τα δισεκατομμύρια γεγονότα. Αλλά το γεγονός ότι φτάσαμε να τη μάθουμε, να το μάθουμε, είναι 1996. Ναι. Είναι ξεκάθαρο 1996. Εντάξει. Είναι ωραίο. Αυτό. Αυτό. Τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρω. Ποια είναι η Κένταλ? Η αδερφή, η Κένταλ Τζένερ. Μάλιστα. γιατί κάποιος ρωτάει με, αν είναι μία μία πιο κόμμα με την άλλη. Εσύ τις έχεις δει αυτές? Όλοι τις έχουμε δει, κάπου τις έχουμε. Όχι, εγώ δεν τις έχω δει. Κάπου τις έχεις δει, απλά δεν τις θυμάσαι. Εγώ μόνο την Καρντάσια ξέρω. Κάπου τις έχεις δει. Και δεν ξέρω ούτε καν την Καρντάσια για να είμαι ακριβής. Τι εννοείς? Ξέρω κομμάτι της Καρντάσια. Μπροστά ή πίσω? Και εσύ τώρα. Εγώ στη μερακλότητα του άλλου δεν υψέχομαι. Όπου ο καθένας αισθάνεται ναι, πιο μερακλής. Εσύ τώρα που τις έχεις δει δηλαδή, στο ρεπορτάζ? Ήταν για να ανοίξει το ρεπορτάζ, στο scrolling για τα ρεπορτάζ. Παίζουν μόνο δεν αυτό. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ. Βεβαίως και κάνουμε ρεπορτάζ. Κάνουμε αυτό ρεπορτάζ. Μα βγαίνουν και στα site, βγαίνουν αυτό τα καμπάνια τους, τα ρούχα τους, τις τσάντες τους, τα παπούτσια τους, τα βρακιά τους, οι κοιλώτες τους, τα σερβιέτες τους, όλα. Τα πουλάνε όλα. Όπως πουλάνε τις σχέσεις τους, τη διαζύγειά τους, τις εγκυμοσύνες, αποβολές τους, αλλαγές φύλου. Τα πουλάμε όλα ως οικογένεια. Ωραία ζωή. Κονομάμε. Ωραία. Έχουμε χτίσει πάνω στην ανυπαρξία μας ένα ξέρεις, τεράστιο οικοδόμημα εκατομμυρίων δολαρίων που δεν πατάει πουθενά. Είναι ξέρεις, πάνω σε μια ανυπαρξία. Ναι. Έχουμε δημιουργήσει μια υπεραξία μιας φούσκας. Και πουλάμε την ανυπαρξία μας. Ναι. Αλλά κάποιοι την αγοράζουν. Βεβαίως. Όχι κάποιοι. Την αγοράζουν. Πάρα πολύ την αγοράζουν. Γι' αυτό και εμείς πουλάμε γιατί την αγοράζουν. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ορίστε, και μόλις θα λέγαμε. Γκρέκ Πόποβιτς. Συγγνώμη. Ναι, τι. Μόλις. Τι. Μόλις. Λέμε γιατί. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Υπάρχουν στις ΗΠΑ άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε. Ευτυχώς. Καλά, εδώ βγήκε ο Τζόρνταν. Την πέσανε με το ντοκιμαντέρ και τα λοιπά. Βγήκε και τοποθετήθηκε. Έτρεξε να τοποθετηθεί. Σου λέει, μην πούμε πάλι τίποτα. Που το λέω με αγάπη, αλλά έτρεξε να τοποθετηθεί μετά από το κράξιμο που προφανώς. Προφανώς. Βγαίνουν και μιλάνε και λένε και τοποθετούνται χωρίς να σκέφτονται χορηγούς και ιστορίες. Και είναι και ντροπή που σχεδόν καθόμαστε και το λέμε, λες, και πρέπει να τους δικαιολογήσουμε. Ας πούμε, πρέπει να. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τι είπε λοιπόν ο Γκρέκ Πόποβιτς?
Ναι, όχι το. Τέλος πάντων, τώρα η αναφορά μου πηγαίνει αλλού. Εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει. Είπε ο Πόποβιτς λοιπόν το εξής. Ήταν λίγο αναλυτικός, αλλά αν μου επιτρέψεις, νομίζω ότι έχει ζωμή. Είπε ο Γκρεγκ Πόποβιτς, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι βλέπουμε όλη αυτή την αστυνομική βία και το ρατσισμό όπως τη βλέπαμε και πριν, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Γι' αυτό οι διαδηλώσεις είναι τόσο εκρηκτικές. Χωρίς ηγεσία και την κατανόηση για το ποιο είναι το πρόβλημα, δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι. Και οι Λευκοί Αμερικανοί έχουν αποφύγει να υπολογίσουν αυτό το πρόβλημα. Γιατί είναι δικό μας προνόμιο ότι μπορούμε να το αποφύγουμε. Και αυτό πρέπει επίσης να αλλάξει. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μυαλό, ακόμα και αν ήταν κατά 99% κοινικό, θα έβγαινε και θα έλεγε κάτι για να ενώσει τους ανθρώπους. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Ούτε τώρα. Είναι διαταραγμένος. Όλα έχουν να κάνουν με αυτόν. Όλα έχουν να κάνουν με το τι τον ωφελεί προσωπικού. Ποτέ δεν έχει να κάνει με το γενικό καλό και έτσι ήταν πάντα. Είναι προφανές τι χρειάζεται. Χρειαζόμαστε ένα πρόεδρο που θα βγει και θα πει απλά ότι οι ζωές των μαύρων έχουν αξία. Απλά να πει αυτές τις λέξεις. Αλλά δεν θα το κάνει, ούτε μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί, γιατί είναι πιο σημαντικό για εκείνο να τα πηγαίνει καλά με τη μικρή ομάδα των οπαδών του, η οποία επιβεβαιώνει την παραφροσύνη του. Είναι όμως κάτι πέρα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλο το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω, γιατί αυτό κάνουν οι ηγέτες. Αλλά αυτός δεν μπορεί να κάνει κάτι για να μας βάλει στο σωστό μονοπάτι, γιατί δεν είναι ηγέτης. Δεν είναι μόνο διχαστικός, είναι καταστροφικός. Το να είσαι κοντά του σε κάνει να πεθαίνεις. Θα σε φάει ζωντανό για τους δικούς του σκοπούς. Είμαι απογοητευμένος που έχουμε έναν ηγέτη που δεν μπορεί να πει ότι οι ζωές των μαύρων έχουν αξία. Αυτός είναι ο λόγος που κρύβεται στο Λευκό Οίκο. Είναι δειλός, δημιουργεί μια κατάσταση και τρέχει μακριά σαν παιδάκι του δημοτικού. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι είναι καλύτερο να τον αγνοήσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει για να το κάνει αυτό καλύτερο, λόγω του ποιος είναι. Ένας διαταραγμένος ηλίθιος. Είμαστε. Σαφέστατος. Εντάξει. Είναι ο Γκρεγκ Πόποβιτς όμως. Γι' αυτό και το. Και διαβάζουμε. Δεν είναι το ένα. Το ένα tweet ή μία ατάκα στήριξης. Είναι ένα ολόκληρο δομημένο πράγμα. Mm-hmm. Αυτό. Και ευτυχώς απέναντι σε όλη αυτή την παραφροσύνη που γεννά και αναπαράγει ο Ημίτρος με το περουκίνι, υπάρχουν και αυτοί. Θα μου πείτε τι κρατάνε τώρα, ως τι το λέμε, ως ένα κοσμικό ισοζύγιο. Το θέμα ότι αυτός έχει την εξουσία. Αυτή είναι η ουσία εδώ της ιστορίας. Ωραία, έχει την εξουσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να βγάλουν το σκασμό ή να κάτσουν να διαμαρτύρουν. Κάθε άλλο. Και γι' αυτό το λέμε. Απλώς αναφέρομαι στο πόσο μπορούν να περάσουν. Είναι καλό για κάποιες ψυχές με την έννοια ότι λες ότι εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ τρελός. Και για τους Αμερικανούς τρελός. Εμείς το παρατηρούμε και λίγο από μακριά. Είναι καλό και εκεί να το βλέπουν να λένε εντάξει, δεν είμαστε όλοι τρελοί εδώ μέσα, ας πούμε. Είμαστε κάποιοι λογικοί. Αλλά επί της ουσίας το θέμα είναι ότι κουμάντο κάνει αυτός που κάνει, κάνει αυτός που έχει την εξουσία. Πάντως ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικός ο Γκρεγκ Πόποβιτς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μένουμε ταύτα και μένουμε για αυτή την ώρα. Διότι πήγε 11, άρα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και ξανά μαζί σε λίγα λεπτά. Sport FM, Fight Club, δεύτερη ώρα. Θέλω να πω κάτι με αφορμή το μήνυμα ενός φίλου που λέει, δεν λέω σωστά, λέει ο Πόποβιτς, μόνο του υπενθυμίζω ότι σε έναν κόσμο που θα απουσίαζε η παραφροσύνη, η κοινωνία δεν θα ανεχόταν να υπάρχουν μισθοί σαν τους δικούς του. Μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Μιλάμε για ένα άθλημα στο οποίο υπάρχει προσφορά και υπάρχει ζήτηση. Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση. Δεν καταλαβαίνω. Επειδή μίλησε ο Πόποβιτς για. Τι σχέση έχει ο γνωστός του. Ναι. Μιλάμε για ένα θέαμα και μιλάμε και για έναν άνθρωπο τρομερά πετυχημένο σε αυτό που κάνει. Και μιλάμε και για έναν άνθρωπο που από όσα μπορούμε να καταλάβουμε τα χρόνια που το γνωρίζουμε, δεν νομίζω ότι έχει για Θεό το χρήμα. Θέλω να πω, δεν επιλέγει τι θα κάνει με βάση τις απολαβές. Πληρώνεται καλά, είναι πολύ καλό σε αυτό που κάνει. Έχει δημιουργήσει μια σχολή στο μπάσκετ, έχει. Προσφέρει πάρα πολλά στο παγκόσμιο μπάσκετ. Νομίζω ότι έχεις μπλέξει λίγο τα πράγματα εδώ. Ναι. Προσωπική άποψη. Τέλος πάντων, είναι ίδιον του τελευταίου καιρού να προσπαθείς να αντεπιχειρηματολογήσεις. Αλλά με κάτι που είναι τελείως άσχετο. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αντεπιχείρημα, απλά το αναφέρει λίγο παράπλευρα. Το εντάξει. Μήνυμα έτσι φαίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Λοιπόν, στο γνωστό siteranker.com. Το Ranker είναι ό,τι λέει το όνομά του, παιδιά. Πολύ διάσημο, πολύ grand site, το οποίο κάνει λίστες και μπαίνει μέσα ο κόσμος κατά δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καμιά φορά, με upvoting και downvoting και ψηφίζει.
Τώρα μετά από πολύ καιρό το Ranker έβγαλε λίστα με τους καλύτερους αθλητές από όλα τα αθλήματα όλων των εποχών. Ναι. Έβγαλε και τους ποδοσφαιριστές που είναι ενδιαφέρον, μπορούμε να το, να το πούμε δευτερευόντως, όμως θέλω να σταθούμε πρώτα στους αθλητές, άμα επιτρέπεις. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι είναι απλή η διαδικασία, δεν είναι πολύ, υπάρχει upvoting, downvoting. Εντάξει, και από εκεί, δηλαδή η κατάταξη αλλάζει, είναι δυναμική, να το πούμε έτσι. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, διότι το Ranker δεν είναι ένα τυχαίο site, είναι ένα μεγάλο site. Μπαίνει πολλοί κόσμος και ψηφίζει. Οπότε πάντα έχει ένα ενδιαφέρον, ξέρεις, όταν μπαίνουν μέσα και αθλητές όλων των αθλημάτων. Δηλαδή, ξέρεις, για εμάς που δεν ασχολούμαστε πάρα πολλά αθλήματα, ως Έλληνες, να τα βλέπουμε μια ευρύτερη προοπτική, να το πω έτσι. Λοιπόν, η βγαλτάξη λίστα είναι μεγάλη. Δεν ξέρω πόσο κάτω να πω, έχει τουλάχιστον 200 αθλητές, αλλά μην πάω πολύ κάτω. Πάμε από το 100 και πάνω να δούμε ποιους ανθρώπους, ας πούμε, γνωρίζουμε καλά από εκεί. Λοιπόν, ο Πούσκας, ας πούμε, στο 93. Mm-hmm. Ωραία. Ο Ντίρκ Νοβίτσκι είναι στο 88. Okay. Ναι. Τζορτζ Μπέστιν στο 84. Ο Τζόκοβιτς στο 81. Ο Τζέραλτ στο 80. Ο Σούγκαρ Ρέι Λέοναρντ είναι στο 75. Mm-hmm. Στο 73 είναι ο Άλαν Σίμονσεν. Ναι. Μάλιστα. Ο Ιβανίσεβιτς είναι στο 68. Ο Μπόμπι Μουρ στο 67. Ο Μπιόρν Μπόργκ είναι στο 61. Ο Αμπέμπε Μπεκίλα στο 57. Α, λέμε και πιο παλιό. Στο 56 ο Στάνλι Μάθιους. Στο νούμερο 47 είναι ο Ιβάν Λέντλ. Ο Σούγκαρ Ρέι Ρόμπινσον στο 46. Γκέρτ Μίλερ στο 45. Ο Ρουμενίγκη στο 44. Ο Πελέ στο 42. Είμαστε. Ο Φόρμαν είναι στο 41. Μάικλ Τζόνσον στο 39. Σουμάχερ στο 37. Και από πάνω του ο Μπόμπαν. Πήγες, λες, και πάνω από τον Μπόμπαν ο Ζιντάν. Ο Ναδάλ στο 33. Ο Ντιμάτζιο στο 31. Ο Λάουντα στο 30. Ο Ρόκι Μαρσιάνο στο 27. Η Μόνικα Σέλε στο 25. Η Ναυρατίλοβα στο 24. Ο Σένα στο 23. Ο Λάρι Μπέρτ στο 22. Μάλιστα. Μπιλ Ράστα στο 19. Μπέι Μπρουθ στο 18. Τζέσε Όουενς στο 17. Στο 16 ο Μέση. Στο 15 ο Ντιέγκο. Στο 14 ο Μάικλ Φέλπς. Στο 13 ο Λεμπρόν, στο 12 ο Τζαμπάρ, στο 11 ο Τάισον, στο 10 ο Μάτζικ. Mm-hmm. Δεκάδα. Αξίζει δεκάδα, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, ο Will Chamberlain στο 9. Ναι. Η Σερένα Williams στο 8. Μπρο. Ο Τζόρνταν στο 7. Mm-hmm. Αναρωτιέσαι. Ναι. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Ναι. Λοιπόν, στο 6 βρίσκεται ο Τζο Μοντάνα. Ποιος είναι ο Τζο Μοντάνα? Είναι ένας θρυλικός quarterback. Δεν γνωρίζουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Ο Καρλ Λιούις είναι στο 5. Mm-hmm. Ο Γιουσέιν Μπόλτ είναι στο 4. Στο 3 είναι ο Φέντερερ. Mm-hmm. Στο 2 ο Γουέιν Γκρέτσκι. Αυτό το ξέρω, είναι στο χόκι. Ναι, το είναι ο σπουδαιότερος παίκτης χόκι όλων των εποχών. Και νούμερο ένα, ποιο δεν έχω αναφέρει. Πρόσφατο ή παλιό? Παλιό, αν πρέπει να τους πούμε έτσι. Κριστιανό δεν άκουσα πουθενά εδώ μεταξύ. Α, Κριστιανό δεν ξέρουμε πολύ, okay, okay. Κάτω από το 100. Εντάξει. Στο ένα είναι ο The Greatest. Ναι. Μουχάμεντ Αλί. Α, μάλιστα. Ωραία. Αυτός είναι. Μάλιστα. Αυτό είναι στο ένα. Τέλος. Λέγοντας για αυτά τα θρήματα των Αμερικανών και λοιπά, δείξα να το έχεις δει, το πέτυχα τις προάλλες. Πρέπει να είσαι σε κάποιο κανάλι Κοσμοτέ Σπορ. Ένα φοβερό ντοκιμαντέρ για το Cleveland. Ναι. Το Believeland λέγεται. Ναι. Που έχει όλη αυτή την ιστορία με την κατάρα του Cleveland. Όταν είχε πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα το 65, στα 5 νομίζω ήταν,
στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, πώς έχασε μετά τόσο με το Cleveland Browns από μία φάση πρωτάθλημα στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, πώς χάσαν στο baseball μετά με τους Indians τελευταία τέτοια, έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια κάποιου, πήγε να την πιάσει και έχασα, και πώς έφτασε μετά, δηλαδή που λέγανε είμαστε καταραμένοι και είχε καταρακωθεί όλο το ηθικό του Cleveland. Παράλληλα όμως με το πολιτικό και οικονομικό στάτους της πόλης του Cleveland και της γενικότερης πολιτείας, ας πούμε, τι γινόταν εκεί, ότι εδώ πέρα είχαμε, ξέρω εγώ, μια καλή πενταετία, το 59 με το 64, μετά είχαμε πτώσει και είχε, ξέρεις, φτωχύνει, ας πούμε, είχε πέσει το βιωτικό επίπεδο του κόσμου, και παράλληλα όλο αυτό το πράγμα που γινόταν στα αθλητικά τους διέλυε την ψυχολογία, γιατί... Ναι. Ξέρεις, λέει, δεν είμαστε Λος Άντζελες, δεν είμαστε Σικάγο εμείς, δεν είμαστε Νέα Υόρκη, είμαστε μια, ξέρεις, μια πόλη πιο ταπεινή. Οπότε παίρνουμε πολύ μεγάλη δύναμη από το τι καταφέρουν να κάνουν οι ομάδες μας. Και πώς έσπασε αυτή η κατάρα πια με τον LeBron James που πήγε στο Cleveland, έφυγε, πήγε στο Miami, πήρε τα πρωταθλήματα εκεί και μετά γύρισε και πήρε το πρωτάθλημα με το Cleveland κοντά στους Warriors. Πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, γιατί μιλάνε και αθλητές από όλα τα σπορ, μιλάνε, κλαίνε δηλαδή, ξέρω εγώ. 20 χρόνια μετά ο τύπος που πήγε να κάνει το touchdown και του φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια που θα κερδίζανε με τους Cleveland Browns, που ήταν ο καλύτερος παίχτης τους, φεύγει και είναι ένα μέτρο πριν κάνει το touchdown και του φεύγει η μπάλα από τα χέρια. Του φεύγει η μπάλα. Και ξέρεις, μιλάνε όλοι, αυτό το αφεντικό της ομάδας που πήρε, ξέρω εγώ, την ομάδα baseball και την πήγε σε άλλη πόλη, τις αντιδράσεις που υπήρχαν εκεί. Είναι πολύ ωραία ιστορία, ξέρεις, είναι μία μισή ώρα. Και δείχνει όλη την ψυχολογία του κόσμου, την κατάρα του Cleveland που επιτέλους έσπασε με το πτάθμα που πήρε το... η Cavaliers το 16, πότε ήταν. Πολύ ωραίο, έτσι όποιος το πετύχει το συνιστώ. Μάλιστα. Ωραίο. Ξέραμε λίγο πολύ την ιστορία με το 50 χρόνια ανομβρίας. Αυτό... Αλλά το τα βλέπεις όλα συνδεδεμένα, ξέρεις, με έναν τρόπο, ακόμα και μεταφυσικό, ρε παιδί μου, μπορείς να το πεις, αλλά καταλαβαίνω το να βρεις ενδιαφέρον σε αυτό. Πώς θες, διαβάζουν για τους ποδοσφαιριστές του Ράνκερ. Ναι, φυσικά. Να μην πούμε τους 100. Όχι, πες την εικοσάδα. Να πούμε την εικοσάδα. Χωρίς να κάνουμε ομοταλογία από πιο κάτω. Λοιπόν, όσοι δεν ακούσετε είναι κάτω από το 20. Λοιπόν, στο 20 βρίσκεται ο Νεϊμάρ. Στο Ράνκερ όλα αυτά ξανά, έτσι. Στο 19 ο Ραούλ. Στο 18 ο Ζλάταν. Στο 17 ο Ρομπέρτο Κάρλος. Στο 16 ο Μπέκενμπάουερ. Στο 15 ο Τσάβι, στο 14 ο Ανρί, στο 13 ο Μπέστ, στο 12 ο Μόντριτς, στο 11 ο Μπουφόν, στο 10 ο Πίρλο. 9 είναι ο Ινιέστα, 8 ο Πελέ, 7 ο Κρόιφ, 6 ο Ζιντάν, 5 ο Ροναλντίνιο, 4 ο Κριστιάνο, 3 ο Ρονάλντο, 2 ο Μέση και 1 ο Ντιέγκο. Εντάξει, τίμια λίστα. Τίμια λίστα. Τίμια εικοσάδα δηλαδή. Τίμια. Ξαναλέμε, μόνο ο κόσμος, έτσι. Εδώ, μόνο ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να σου πω κάτι. Το μόνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ανάμεσα στο Ινιέστα και Τσάβη, που κάπως έχουν το μυαλό μας σαν δίδυμο παιχτών, οι οποίοι μεγαλούργησαν. Ναι. Εγώ θα περίμενα ότι ο Τσάβη θα είναι πιο ψηλά στην εκτίμηση του. Νομίζω ότι εδώ λειτουργεί ο χρόνος. Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό που λες ακριβώς με δηλαδή τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, είναι δύο πολύ σπουδαίοι παίχτες. Για μένα ο Τσάβη ήταν πιο σημαντικός παίχτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Δηλαδή, έκανε κάτι το οποίο δεν έκανε, ας πούμε, σχεδόν κανένας άλλος ποτέ πριν και δεν ξέρω αν θα ξανακάνει και μετά. Συμφωνώ και νομίζω ότι λειτουργεί ο χρόνος. Δηλαδή, ο Ινιέστα έμεινε περισσότερο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τελείωσε αργότερα την καριέρα του και μπορούσε να δεχτεί και ο ίδιος απόντος του Τσάβη, αν θες. Δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο. Παρόλα αυτά. Είμαι ότι εντάξει, έμεινε. Μπορεί ο Τσάβη να έφυγε το. Πότε έφυγε το 15, νομίζω. Αποχώρησε ο Τσάβη, αν θυμάμαι καλά. Ο Ινιέστα έμεινε άλλα τρία χρόνια. Θυμάσαι που το συζητάμε και τότε. Πώς θα μπορέσει χωρίς τον. Δεν μπόρεσε. Εντάξει, δεν μπόρεσε. Αλλά ήταν συγκινητική προσπάθειά του και νομίζω ότι αυτό του έδωσε. Είχε και δραματισμούς, είχε και διάφορα τέλος πάντων. Εντάξει, είναι αλλιώς όταν έχει μάθει να παίζει με έναν μετρονόμο στο κέντρο για τόσα πολλά χρόνια και να το κάνει τόσο καλά αυτό το πράγμα, είναι λογικό μετά να σου λείπει το άλλο σου μισό. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι, είδαμε, εγώ το είδα ότι ετοιμάζεται documentary 30 for 30 για Bruce Lee. Mm-hmm. Ωραίο θα είναι αυτό. Πρέπει να πω.
και πιο δύσκολο, θέλω να πω εγώ, από τα του ζώα. Γιατί πάμε πιο πίσω. Πάμε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι στη ζωή. Ναι. Με έναν άνθρωπο που είναι ακόμα σκοτεινός ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή. Έτσι. Δύσκολο. Πιο δύσκολο από τον Τζόρνταν εννοώ. Ναι. 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 Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως. Όχι, δεν πάνε πακέτο, παιδιά. Τώρα λες Χάρης Πάνος Κατσιμίχας. Εντάξει τώρα. Πάνε πακέτο. Πήγανε για χρόνια πακέτο επειδή παίζαν μαζί και με τα ανάποδα νούμερα στην Εθνική. Στην Εθνική και στην και στην Μπαρσελόνα. Δεν ήταν ίδια τα παικτικά σου χαρακτηριστικά. Όχι βέβαια ρε παιδί μου, όχι, ίδια δεν ήταν. Αλλά τους είχαμε συνηθίσει μαζί. Τσάβη και Ινιέστα, Ινιέστα και Τσάβη. Αυτό προφανώς δεν ήταν. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία έχει γράψει ο Γιώργος Περπερίδης στο κόντρα.gr για τον Ρόρι Κέρτις. Είμαι πραγματικά εντυπωσιακή πριν την ιστορία του κλίμα. Και αυτό, ας πούμε, αυτό μπορούσε να είναι ένα μικρό ντοκιμανταράκι μόνο του. Ο Ρόρι Κέρτις λοιπόν ήταν στην Ακαδημία της United. Ναι. Τέλος πάντων έμεινε εκεί, έπαθε, είχε μια τέλος πάντων νόσο σέβερ, γιατί είναι μια υπόδεινη φλεγμονή της φτέρνας γενικώς, η οποία τον εμπόδισε να αναπτυχθεί. Τέλος πάντων πήγε στην Watford, μετά από λόγο συνέχισε εκεί στις ακαδημίες της Watford, της Walsall. Τραυματίστηκε, ξανατραυματίστηκε, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει ο ποδοσφαιριστής που ονειρευόταν και που σε αυτόν κάτι είχε διάτηση και η United. Δεν μπορούσε να γίνει επίπεδο United. Μου είχε φτάσει στα 18 του, υπέγραψε το ακριβικό συμβόλαιο στη Walsall, αλλά εκεί ήταν πια. Τέλος πάντων, στα 22 πια έπαιζε, είμαι επαγγελματίας, αλλά ταυτοχρόνως δούλευε, σπούδαζε κτλ. Το 2012 λοιπόν οδηγούσε ένα βαν με καταραχτώδη βροχή σε ένα αυτοκινητόδρομο αγγλικό, συγκρούστηκε με φορτηγό και είχαμε καραμπόλα έξω οχημάτων. Η πυροσβεστική έκανε 40 λεπτά να τον απεγκλωβίσει. Τα τραύματα ήταν τόσο σοβαρά που βάλασε τεχνητό κόμμα. Μετά λοιπόν τον πήγαν σε ένα ειδικό νοσοκομείο για αποκατάσταση εγκεφαλικής βλάβης. Mm-hmm. Και είπαν οι γιατροί ότι είναι δύσκολη η αποθεραπεία, θα είναι δύσκολη και πιθανότητα δεν θα περπατήσει και δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ κανονικά. Μάλιστα. Ωραία. Βλέπουμε τώρα ατύχημα, είχε διαλυμένο γοφό, σπασμένο αγκώνα, ενδοκρανιακή αιμορραγία και μεγάλη εκτεταμένη κεφαλική βλάβη. Έτσι. Είναι λοιπόν εκεί στο ειδικό νοσοκομείο και σε κάποια φάση ξυπνάει από το κόμμα. Δεν ήξερε που βρισκόταν, δεν θυμόταν τίποτα. Απολύτως. Αλλά συνέβη και το εξής. Με το που ξεκίνησε, άνοιξε το στόμα του, άρχισε να μιλάει άπτεστα γαλλικά. Μα προσέξτε τώρα. Τι είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, έτσι. Μια γλώσσα την οποία την είχε διδαχτεί στα σχολικά του χρόνια, αλλά δεν την είχε εξασκήσει ποτέ, ούτε την είχε φτάσει ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά μιλούσε με τρομερή, με άνεση, με ακρίβεια, με προφορά. Φανταστικά. Οπότε είναι νοσοκόμα. Ρωτάει τον πατέρα του από ποια περιοχή της Γαλλίας κατάγεται. Εντάξει, μετά από λίγο σταματάει να μιλάει γαλλικά. Δεν μπορούσε μετά να ξαναμιλήσει. Λοιπόν, αρχίζει τώρα ο πατέρας του και ψάχνει. Και βρίσκει ότι η καταγωγή της οικογένειας είναι στην Ορμανδία από το 19ο αιώνα. Άρα κάτι υπάρχει. Αφού πέρασε η φάση με τα γαλλικά που ήταν, ας πούμε, πάρα πολύ εντυπωσιακή, μετά ο δόλιος ο Κέρτης είναι πεπισμένος ότι είναι 10 ετών. Οπότε αρχίζει και ρωτάει τη μητέρα του διάφορα πράγματα τα οποία ανάγονταν στην εποχή εκείνη, που ξέρω τι γίνεται ο σκύλος μας, πώς είχε πεθάνει, ξέρω εγώ, 10 χρόνια πριν. Μετά πίστευε ότι ήταν ο Μάθιου Μακόναχη. Μάλιστα. Και περίμενε να γυρίσει στο επόμενο blockbuster. Τέλος πάντων, έμεινε κάποιους μήνες στο νοσοκομείο και μετά βγήκε, αλλά ήταν πια τόσο εξασθενημένη η μνήμη του. Αυτό θα σας πω, μπορεί να το έχετε δει σε ταινίες και να το θυμάστε. Έγραφε σε ένα τετράδιο κάθε 15 λεπτά τι είχε κάνει μέσα στη μέρα. Έγραφε κάθε τέταρτο τι είχε κάνει
για να μην ξεχνιέται και να εξασκεί την του. Λοιπόν, ποιο είναι το καταπληκτικό? Ότι μέσα σε ένα χρόνο ο άνθρωπος αυτός που σας περιέγραψα ανέκτησε πλήρως όλες τις λειτουργίες. Εντάξει, θαύμα, ιατρικό θαύμα είναι. Είναι τρομερό, δηλαδή θαύμα. Και περπάτησε και μίλησε κανονικά και τελικά είναι λέκτορας σε ένα κολέγιο στο Μπέρμιγχαμ. Τρομερό, έτσι. Μπράβο. Είναι από τις ιστορίες που δίνουν ελπίδα. Είναι αίρεση. Mm. Είναι εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακή ιστορία. Ναι, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει. Ωραία, αυτά τα τρελά, κουφά, εντάξει, οι γιατροί θα μπορούσαν να το εξηγήσουν ίσως αυτό το πράγμα. Έχουμε ακούσει κι άλλους να ξυπνάνε και να μιλάνε περίεργες γλώσσες και δεν ξέρω πώς έχει εξηγηθεί αυτό το πράγμα και αν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Εδώ και εδώ πέρα ψάξαν και βρήκαν ότι υπήρχαν ρίζες. Άνθρωποι νομίζω το έχουν κάνει, έχουν συγκνήσει και μιλάγανε αραμαϊκά. Ναι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για πράγματα που δεν μπορείς να βρεις. Είναι σαν να ανοίγουν καινούργια επιστημονικά πεδία στην εξερεύνηση των εγκεφαλικών λειτουργιών. Πραγματικά εντυπωσιακό. Εντάξει, τώρα κόλλησε εδώ η ιστορία να την πούμε, γιατί αφορούσε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα είχε περάσει και από τις ακαδημίες της United. Λοιπόν, με αυτή την δυσάρεστη ιστορία, αλλά με ευχάριστο τέλος, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στις 11.30. Πάμε σε ένα ακόμα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Ο Πίτερ Κάους λέει προκαταβολικά συγγνώμη επειδή είπατε για Μακόναχη. Έχετε δει ποτέ ταινία του που δείχνει τον κόλο του? Είναι όρος του μάλλον για να παίξει. Θυμάμαι πρόχειρα το λίγο της Wall Street που κάνει ένα πεντάλεπτο πέρασμα από εκεί που δεν τον δείχνει, γιατί είναι συνέστητα τώρα δεν μπορεί εύκολα. Εντάξει, να... δεν είναι όμως το λίγο της Wall Street ταινία του Μάθιου Μακόναχη. Όχι, αλήθεια είναι. Εντάξει, όχι. Αλήθεια. Στο True Detective επίσης το δείχνει που είναι σειρά του Μακόναχη. Είναι σειρά ολόκληρη, πολλά επεισόδια. Δεν αναφέρεται σε σειρά όμως. Okay. Okay. Εντάξει. Είναι το μίμι Μίτρελου γκρανκάσα με περούκα, τράσδιχος Καρντάσιαν ντάτσουν χωρίς ντουντούκα ή από την ποτήλια του παβιού στάζει γλυκιά σαμπούκα? Λέει ο Μπουκάκε συγχώριο. Κάποιος λέει προλαβαίνω το Πόντιος Πογιάτος γιατί θα παίξει πολύ. Καλό. Ναι. Ωραίο. Στο ριζοσπάστη υπέρτιτλος είπα εναντίον Μπλάτερ. Ενώπιο εκπομπή με το Ρουβά το Χάμστερ είναι Τζιόλης και Μπουσκέτς του περιπάτου η Μάστερ. Λέει ο Φερνάντο την Αυτόρες. Κάποιος δηλαδή μας δίνει απάντηση. Λέει ποιος είπε το πρωί σε ένα ραδιόφωνο μπαίνουμε στο δεύτερο μισό του χρόνου να σε ελπίσουμε να είναι καλύτερο το πρώτο μισό. Κάτι που θα συμβεί σε ένα μήνα. Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, για να το λες κάποιος το είπε εδώ, υποθέτω. Ναι. Α, πες μας και ποιος. Ναι. Ο Τζόι Μοντάνα ήταν η έμπνευση του Όλιβερ Στόουν για να ονομάσει τον Τόνι στο Scarface. Μεγάλη χάρη του και ο μικρός του φίλος, λέει ο Βλάτ Τέβες. My Little Friend και τα λοιπά. Okay. Μεγάλη αλήθεια. Όσο και αν όλη την ώρα βλέπουμε έξω από τα σούπερ μάρκετ άχρηστες κούτες, ποτέ δεν θα βρούμε όταν πραγματικά θα τις χρειαστούμε για μια μετακόμιση. Λέει ο επιπόλαιος Μελές. Είναι έτσι ακριβώς. Ναι. Όταν ψάχνεις δεν βρίσκεις ποτέ. Ποτέ. Πόσο με τιμή που συγκινήθηκα διαβάζοντας ότι ο θρυλικός Φάμπρι δήλωσε πως ο Παναθηναϊκός ήταν για πάντα στην καρδιά του και ότι αν του ζητηθεί θα επέστρεφε στον πράσινο πάγκο. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πού και όμως, δεν έχει γυρίσει όμως ακόμα με αυτή τη λογική τώρα που ψάχνουμε. Δηλαδή, ποιος είναι πάνω ο Πογιάτος, δηλαδή. Πάνω στα λόγο. Δηλαδή. Πάνω στα λόγο, αν γίνεται. Τάκης θερίζει τα FM με το γλυκό πριόνι. Πότους ή πάτους, same thing, το μπούνκερ δε σε σώνει. Ή Βεργκαράκι ωραίγεται του κότσου στο τρομπόνι. Ντροπή τη μουρμεστά για τώρα αυτό που γράφεις. Mm-hmm. Θα έρθει μια μέρα, λέει κάποιος, που ο ψηλός θα ανακαλύψει ότι έχει ρίζες από την παραγκίγια. Στο True Detective λέει μπιχλιμπιδίζει τη γυναίκα του Χάρενσον και το δείχνει εκεί νομίζω. Δεν το θυμάμαι γιατί το έχω δει και πολλά χρόνια. Η εμφάνιση του Μακόνα και στο Λίκο είναι το πιο αξίο για Όσκαρ πεντάλεπτο στην ιστορία. Και μην αντιμιλήσετε, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ήταν ένα συγκλονιστικό πεντάλεπτο. Από το Μάικ Λαμάρ πήγαμε στο Λαμάρ Όντομ. Mm-hmm. Okay, ναι. Το επικίνδυνος γκίκας είναι πιασμένο. Αν όχι, χαρίζεται. Καλό. Ναι. Δρυμός για Ασβοκούναβα του Τράμπι Μαλαστούπα.
Νίκου Κοκλώνη ηχόχρωμα Πορδοκουήφ σε λούπα ή Μπετόβεργε στηρίζονται με του Παβιώτη την ούπα. Λέει πάλι ο Μπουκάκε η Χώριο, ο οποίο ανεβαίνει στην εκτίμησή μου μέρα με τη μέρα. Επειδή τώρα ρωτάτε γιατί τώρα, αφού τον Τραμπ γιατί τον εξέλεξαν τώρα, ερώτηση τώρα εδώ, γιατί τον εξέλεξαν. Πλάκα-πλάκα, λέει ο Σπύρος από Πάτρα. Ναι. Μπορεί και να έδειξει τον κόλο του στο True Detective στο τελευταίο επεισόδιο που είναι στο νοσοκομείο και φοράει τη ρόμπα. Ξέρετε, επειδή η ρόμπα πίσω είναι ανοιχτή. Σωστό. Σωστό. Κύριε Κώστα, θα με βοηθήσετε σε ένα happening κατά του ρατσισμού. Θα ξανακάνουμε το American History X. Εγώ θα είμαι ο Νόρτον στον ντους της φυλακής και εσύ ξέρεις ποιος. Λάκη σε κάλλη 1,70-69 κιλά. Μάλιστα. Έχω ένα μπάρμπα πογιάτο από το Λιξούρι, λέει ο Μέτριος Στόπερ για φούτσαλ. Έχει τον stand-by. Ο Φάβρη θα γύριζε τον Παναθηναϊκό όπως οι ελέφαντες που έχουν ένα συγκεκριμένο μέρος στο οποίο πάνε για να αφήσουν τα τελευταία τους και παίρνουν απόσταση, λέει. Να έρθει ο Φάβρη να μας πει για το κατούρημα του Παγκολίνου, λέει ο Κράφς Καραμαγκά. Okay. Στο True Detective τον ψιλοδείχνει στο τέλος που πνοσηλεύεται. Στο Λύκο είμαι σίγουρος ότι τον δείχνει σε πολύ υψηλή συχνότητα, αόρατη στο γυμνό μάτι. Peter Couch δικαιωμένος. Να. Το επικίνδυνος γίγκας το έχω στο Twitter, λέει κάποιος. Αν είδα story με αστυνομικούς που συνέλαβαν μαύρο του FBI. Το βλέπα τώρα στο διάλειμμα τυχαία. Ναι. Που τον έχω συλλάβει. Γελάει αυτός. Κάποια στιγμή βγάζουν την ταυτότητα από την τσέπη και είναι του FBI και τους ρίχνει κάτι πινελίκια και λέει: ξέρεις, φέρτε μου το supervisor και τα στοιχεία σας και το εντρινό, γιατί προφανώς η τρόνο σου λέει: απλά επειδή είναι μαύρος. Όταν βγαίνει από την κολότσεπη, βέβαια, το πορτοφολάκι που έχει μέσα αυτό το FBI, κάπως κοκαλώνουν τα παιδιά, κάπως δεν το περίμεναν. Ρε, δεν σώζονται, ρε. Τέλος. Νίκος Κοκλώνης, δήλωση είναι αυτή. Είμαστε οι πρώτοι που κάναμε γύρισμα με τεστ κορονοϊού, έχουμε χαράξει μια πορεία. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Έχουν χαράξει πορεία. Ο Άλεξο Άγιος λέει: μια και ρώτησε ο Γιάννης, εγώ ήξερα τύπησα που έβλεπε το Kardashians και μάλιστα φανατικά. Επίσης ζήλευε και έκλαιγε γιατί δεν θα γίνει ποτέ η ζωή της έτσι. Αχα. Δάσκαλοι, μάθαμε πότε ανοίγουν τα στριπτιζάδικα να πάμε να επενδύσουμε, λέει ο Ακούνια που σε κούναγε. Επένδυσε τα στριπτιζάδικα, από πότε γίνανε επένδυση. Επενδύει τα χρήματά του. Α, ναι, δεν τα επενδύει. Τα επενδύει. Μπορεί να τα επενδύει. Okay, μπορεί να αφήνει χρήματα και να του έρχονται πίσω με κάποιον άλλο τρόπο. Okay. Αν νιώθει ότι τα επενδύει. Ναι. Δεν ξέρω πότε ανοίγουν. Συγγνώμη. Δεν έχουμε τέτοια. Δεν ξέρω. Να δει στου ΚΑΔ. Στου ΚΑΔ. Να δει. Τι ΚΑΔ έχουν τα στριπτιζάδικα. Τι έχουν, συγγνώμη. Τι ΚΑΔ έχουν. Ναι, λέω, ναι, να δείτε. Ναι. Του ΚΑΔ. Ναι. Πόσο με τιμή που η γιαγιά μου ζήτησε να τη κατεβάσω όλα τα επεισόδια του Ναλμπάντι και αφού έψαξα ολόκληρο σουκού και δεν βρήκα εννοείται τίποτα, κατάλαβα ότι εννοούσε τον Ναλμπάντι. Πλάκα-πλάκα, λέει ο Θεούλης Μάθιου Μακόνα, έχει κάνει διακοπές Κυκλάδες οικογενειακά το καλοκαίρι. Εκεί να δεις τι δείχνει. Τι δείχνει, ρε, πάτε και κοιτάτε αν θα δείξει τον κόλο του Μακόνα στις διακοπές. Έλατε. Τι βίτσια είναι αυτά. Α, μάλιστα. Μουσαντέ. Όλοι εμείς που τις ρίχναμε στο Μοχάμεντ Αλί στα εφηβικά πρωταθλήματα, αναρωτιόμαστε με πόνο ψυχής τι θα γινόταν αν είχαμε social media τότε. Ο Σινεφίλ Νέβιλ λέει: γι' αυτό φοράνε τα μπουφάν με το FBI γραμματοσειρά 64 στις ταινίες. Το φοράνε όταν πάνε σε επιχείρηση, όχι όταν είναι στο δρόμο. Όταν πάνε σε επιχείρηση, είναι υποχρεωμένοι να φοράνε το μπουφάν για να δείχνουν τι είναι. Μεγάλη απορία από προβατίνα Τέρνερ. Σε ποια θέση είναι ο Μινάς ο Γκέκος στη λίστα του Ράνκερ? Δεν υπάρχει απάντηση. Να μπαίνετε στα ράνκερ, να ψηφίζετε. Α, μπράβο. Άγια σου. Κώστα, θα ήθελα να ξέρεις ότι ο φίλος σου, ο Νίκος ο Μουτσινάς, ναι, δίνει στο τρίτο μέρος της εκπομπής του ερωτικές συμβουλές. Ναι. Έσχος, ούτως ή άλλως. Πρώτον. Γιατί ρε, παιδιά. Σεβασμός ούτε εσωτερικά. Δεύτερον, σήμερα συμβούλεψε κάποιον που γουστάρει νέτο που έχει σχέση να γίνει φιλενάδας μέχρι να χωρίσει, ώστε μετά να την παρηγορήσει. Αυτά είναι ντροπή, κύριε. Τόσα χρόνια αγώνων θα πάνε χαμένα εξαιτίας του Νίκου.
που κατά τα άλλα όλα καλά. Αλλά κάπου φτάνει, πάρτε μέτρα, πάρτε θέση, λέει ο Άλεξ. Παιδιά, υπάρχουν και άλλες θεωρίες. Υπάρχει και, ξέρεις, όλοι οι γιατροί δεν λένε το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν και διαφορετικές θεωρίες πάνω στο ίδιο θέμα. Ακούει ο ασθενής, πρέπει να πάρω και μια δεύτερη γνώμη. Ναι. Είναι αυτό. Σας ομιλώ σαν ιατρός επισήμως, για την ιστορία που είπαμε, οι λειτουργικές δυνατότητες του εγκεφάλου έχουν ανακαλυφθεί σε ποσοστό λιγότερο του 10%. Ναι. Το υπόλοιπο είναι ακόμα ανεξερεύνητο λόγω της φύσης των νευρικών κυττάρων. Ο Μάθιου Μακόναχη δεν δείχνει το λογό του στο The Gentleman. Για το φίλο με τα στριζάδικα, το Golden Diamond Escorts ανοίγει στις 23 έκτου. Λέω σαν Green Lantern, γιατί σε αυτήν την εκπομπή τι οι άνθρωποι κάνουν ρεπορτάζ. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Ναι, ναι, έτσι. Μου ήρθε σήμερα ο συγκεντρωτικός λογαριασμός της πιστωτικής για όλο τον χρόνο. 2.084 λεπτά. Δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ. Σκέφτομαι αυτά τα 84 λεπτά και τρελαίνομαι. Τα 84 cents αυτά είναι, ναι, που χαλάνε το... Εντάξει. Κάποιος λέει και ο Καράκουτης που είναι πρώτος στο ranker θεματικής, τι κατάλαβε. Έλατε. Για ήρθε ο κορονοϊός. Εδώ γίνανε πράγματα και θάματα για να ανατρέψουν τη σκαλέτα αυτής της εκπομπής. Έλατε. Ο Λόρδος Ιερών λέει: η NASA πιθανότατα είναι το μοναδικό αρκτικό λέξο στις ΗΠΑ το οποίο δεν προφέρεται με τα γράμματα 1-1 αλλά ως μία λέξη. Ναι. Ναι. Ο μεταμεσονύχτος ρεπόρτερ, ναι, λέει: εμείς κύριε Κώστα, οι φοιτητές διαβάζουμε 12 ώρα για την εξαστική η οποία θα είναι μέχρι 15 εβδόμου και τα μυαλά στα κάγκελα. Παιδιά, δεν λέω για εσάς. Για τους φοιτητές, για τα σχολεία λέγαμε πριν, πρώτον. Δεύτερον, γνωρίζω και εξεταστικές που τραβάνε μέχρι τέλος Ιουλίου φέτος, μέχρι 29-30 Ιουλίου. Ζόρι μεγάλο για τους φοιτητάς. Λοιπόν, μπορώ να διαβάσω ένα mail? Βεβαίως και μπορείς. Ας το έχει στείλει ο Ανάργυρος ο Μικονιάτης. Λέει, δεν ξέρω πού να απευθυνθώ σε εσάς. Αιτία και αφορμή σχολή μου που κατάφερε μέσα σε μόλις 8 μήνες να κάνει την ψυχή μου να μου χλιάσει και τις ελπίδες μου να πετρώσουν. Ας πάρουμε όμως το κουβάρι από την αρχή. Από όταν ήμουν πιτσιρίκη, ζούσα και ανέπνεα για τη μέρα που θα γινόμουν 18 και θα ενηλικιωνόμουν, μόνο και μόνο με την ελπίδα και σκοπό θα κυνηγήσω τον όνειρό μου. Να γίνω ιστορικός ή αθλητικός δημοσιογράφος, κυρίως το δεύτερο. Εραστής των δρόμων του αθλητισμού, της μελέτης των μεγάλων γεγονότων και καμένος φανμποή Χρήστου Σωτηρακόπουλου. Όμως πού να φανταζόμουν τι οδύσσια με περίμενε. Καλοκαίρι 18. Κάτι ψυχοφθόρα τρίτη ηλικίου και προσπάθειες 17 δύσκολων ετών, κάτι τεράστια αλλά αποτυχημένη όπως έμελε υπερπροσπάθεια στις Πανελλήνιες, κάτι συναισθηματική επιστροφή στις παιδικές γειτονιές Καλλιθέας, τα 8 χρόνια ξενιτιά στα βόρεια προάστια ήταν πολλά, κάτι τα πολυπόθητα 18 και είσοδο στην ενήλικη ζωή, σαν το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας. Όλα αυτά ενοχλήθηκαν να διαχειριστώ την πρώτη μου μεγάλη γκέλα και τη μεγαλύτερη στενοχώρια μετά το θάνατο του παππού μου. Μόνες παρηγοριές στο όραμα στα θηλυκογραφίες και τα ανέκαθεν φιλογαλλικά μου αισθήματα που ικανοποιήθηκαν εκείνο το καλοκαίρι λόγω του Μουντιάλ. Οι συγκυρίες όμως δεν ήταν υπέρ. Κάτι τα ταμεία του ριζικού μας που ήταν πιο άδεια και του Πανιωνίου και η φουκαριέρα η μάνα μου τι να κάνει, μη είχε το περίμενε. Κάτι άλλες φωνές που με αποθάρρυναν επικαλούμενοι διάφορα επιχείρηματα αναγκάστηκαν να κάνω μια υποχώρηση. Η επόμενη σεζόν ήταν ένα μεγάλο διάλειμμα από όλους και όλα, κάτι που κατά βάθος το είχα ανάγκη. Φτάνουμε στο σήμερα. Εδώ και 8 μήνες σπουδάζω σε γνωστό δημόσιο ΙΕΚ της Καλλιθέας. Η επιλογή έγινε βάσει του ότι υπήρχε τμήμα αθλητικογραφίας, ενώ ρόλο έπαιξε και το οικονομικό καθ' ήταν φθηνότερα από άλλες σχολές. Κάπως έτσι το Σεπτέμβριο έκλεισε τον deal. Αρχικά όμως το σχετικό τμήμα ενώνυμαζόταν να δημιουργηθεί, τελικά δεν έγινε ποτέ και με έβαλαν στα πολυμέσα πληροφορικής επειδή ήταν τυχαία δεύτερη επιλογή στη σχετική λίστα που συμπλήρωσα κατά την εγγραφή. Εγώ δεν ήμουν τόσο θετικός στην προοπτική αυτή, αλλά το προχώρησα μόνο και μόνο επειδή πολλοί και από τους δικούς μου επέμειναν λόγω της πιθανής επαγγελματικής αποκατάστασης. Το πρώτο εξάμεινο βγήκε κουτσαστραβά. Το δεύτερο όμως ξεκίνησε ο προσωπικός εφιάλτης. Πελαγωμένος, εγκλωβισμένος σε τμήμα ενός αντικειμένου τελείως εκτός των γνώσεων και των δυνατοτήτων μου, σε ένα χώρο με ενδιαφέροντα άτομα μένα αλλά και με ελλείψαν οργανωσιά, κακές υποδομές και απορώντας, όπως και άλλα παιδιά, πώς δεν έχουν πέσει σοβάδες κεντρικής εισόδου πάνω από τα κεφάλια μας. Έφευγα, λέει, αύριο κιόλας, όμως δεν βρίσκω το θάρρος να πρωτοφωνάξω το αίτημά μου. Ξέρω ότι με καταλαμβάνει το θυμικό, όμως δεν υποφέρεται άλλο η κατάσταση. Δεν υποφέρεται να μένω κάπου που νιώθω ότι δεν έχω μέλλον. Δεν υποφέρεται να μένω κάπου που σαπίζω καθημερινά και μαζί με μένα τα όνειρά μου, επειδή κάποιοι άλλοι αποφασίζουν λάθος για μένα. Δεν υποφέρεται να μένω με τον τρόπο μου αδρανή στη ζωή μου, όταν αυτή είναι πιο ρευστή από ποτέ. Δεν δέχομαι να κοντεύω τα 20 και να μην έχω βρει ακόμη το δρόμο μου, όταν ζω στον κόσμο της Γκρέτα Τούμπερκ των 16χρονων και 17χρονων που γίνονται επαγγελματίες ανεξαρτήτως κλάδου, του Βινίσιος Τζούνιορ, του Λάντο Νόρις, της Φίλτα, της Στεφανίας Λιμπερακάκη και άλλων τόσων παραδειγμάτων. Ξέρω ότι τα εμπόδια είναι συχνά, βγαίνουν συχνά σε καλό, αλλά στην περίπτωση μου μοιάζουν ανυπέρβλητα και αφορμή για να βρίσκομαι σε μια κατάσταση εσωτερικής στενοχώριας. Και όμως για κάποιο λόγο ακόμα ελπίζω, όσο και με επικραίνουν τα γεγονότα.
Δεν ζητάω τη λύπηση σα, ούτε απαραίτητα λύση συμβουλή. Απλά ήταν ένα παράπονο που ήθελα να το εκφράσω, βγαλμένο από την ψυχή μου και του μεγάλου τη πόθου που λαχταρά κάποτε να δίνει να παίρνουν ζωή, εάν τυχόν με λυπηθεί ένα Θεό, ένα Βούδα, ένα Κούδα και γίνει ποτέ. Αυτό, ήθελα να τα πει. Ήθελα να τα πει και τα διαβάσαμε. Εντάξει. Τα έβγαλα από μέσα του. Αυτό. Φλερτάρω με κοπέλα που είναι φανατικά των Καρντάσιαν. Στην κοβό. Η κοπέλα εννοεί, αν κόβει. Ναι. Αναλόγως τι θες να κάνεις. Άμα θες, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία σειρά με κρέμες, γιατί ξέρω, έχει αφιδωθεί το πρόσωπό σου, τι κρατάς. Αν θες να ξέρεις όλα τα trends στη μόδα, τι κρατάς. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να θελήσεις να πάει να μεγαλώσεις το λοκό σου, να μην ξέρεις λεπτομέρειες πώς γίνεται, πού γίνεται, κόστη, περίοδο αποθεραπείας, ποια είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου για να το κάνεις. Επιβάλλεται. Πώς να γίνει. Ο ρίλος σπάει τα άλλα τα μπουλής, τα πριονίζει. Από καρδιάς ευχόμεθα καλοριφέρ του γκίζει ή παργαλάτσος του παβιού τον έδω καλοπίζει. Λέει ο Ντάριο ο Ζουρνάς. Να κάποια. Όχι τόσο καλά. Όχι τόσο καλά. Λοιπόν, ο Άλεξ. Τι θυμήθηκε. Άκουγα λέει σήμερα, μάλλον όχι σήμερα γιατί το μήνυμα το έχει στείλει στις 28 του μήνα, άκουγα πριν λίγες μέρες, την εκπομπή της 10ης, ο Άλεξ, της 18ης Μαρτίου 2019, όπου στο τελευταίο ημίωρο ο Τζον Τρακτέρι στέλνει μήνυμα στο οποίο τίθεται το εξής ερώτημα. Ναι. Διασταυρώνονται δύο άνθρωποι σε μια σκάλα στο σημείο που στενεύει. Ποιος έχει προτεραιότητα, ο ανεβαίνων ή ο κατεβαίνων. Ακολουθεί ο εξής διάλογος. Βαϊμάκης, Τσαούσης, όπως θα ακουστεί. Ο Κώστας πρώτος δηλαδή. Εγώ λέω ανεβαίνων, γιατί αν πάει ο κατεβαίνων. Ποιος πηγαίνει στο στενό δηλαδή λέμε. Ποιος πηγαίνει στο στενό δηλαδή λέμε τώρα. Ναι, ο κατεβαίνων. Στο στενό, ναι. Και αν πέσει η κρεμοτσακιστή, ας πέσει, τι να κάνουμε. Ό,τι πιο κοντινό στο if he dies, he dies έχω ακούσει σήμερα στην εκπομπή σας. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Ο φίλος στο mail είναι πιο συνειδητοποιημένος από το μέσο όρο. Θα ζοριστεί, θα το βρει το δρόμο του. Υπομονή στο παιδί και να ξέρει πως δεν είναι ο μόνος. Έτσι, ένα τα μηνύματα που έχουν στείλει για το, για το mail που διάβασε νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια, ο ψηλός είναι ο Φρόιτ και ο Μουτσινάς είναι ο Γιούγκ. Μάλιστα. Ήλον τον άστρο νικητής στο Google τρώει σκόνη. Φάμπρι Πανάθας νοσταλγός, come back το τσε κανόνι. Ή σαν φάστον τράπτα μου σαν ντε, σούμπιντος για κασόνι. Λέει ο καλά Σερνά. Στράτλι. Δονάλδος ψύχου λάφινε να μην χαθεί στο μπάνκερ. Ζουέλα χαρμανόσκαγια γεμίσανε δυο τάνκερ. Ή παραγκίγια ο Βέλιουρας, ναι τον ο backdoor τάνκερ. Μάλιστα. Προς τον φίλο με το ΙΕΚ. Είναι νωρίς και έχει χρόνο να ψάξει τι θέλει. Αλλά πρώτον, κόβει τη μυρολατρεία. Β. Κάνει αυτοκριτική και αναλαμβάνει ευθύνη. Και Γ. Φτιάχνει μέταλλο επιγόντως. Πολλά του βάλες. Πολλά, αλλά σωστά. Να. Μεγάλη αλήθεια, τον Έντγκαρ Άλαν Κάμελ το όταν είχαμε δραχμές, αναφέραμε το ποσό χωρίς να λέμε μετά το ποσό, τη λέξη δραχμές. Ενώ όταν αναφέρουμε ποσό σε ευρώ, μετά το ποσό λέμε πάντα ευρώ. Πιο συχνά θα έλεγα, όχι πάντα. Ναι. Επίσης θυμίζω όταν είχαμε δραχμή, άμα κάναμε καμιά κουβέντα, ξέρω εγώ, για ψώνια από εκεί, έλεγες αυτό, λίρες στην Αγγλία, έλεγες, ναι. Κάνεις μετατροπές, αν πηγαίνεις ταξίδι, αν πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνεις μετατροπή σε λιρέτες, σε μάρκα, σε πεσέτες. Είχε μια ταλαιπώρια τότε. Τώρα ήταν, με το ευρώ ήταν τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, ας πούμε. Λοιπόν. Θα διαβάσω αυτό το mail, θα καταλάβεις την ωραία μόνο από τον τίτλο του. Ο τίτλος του είναι «Η σκέψη που με βασανίζει τα βράδια». Ναι. Από το Ζουλιέτ Μινές. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι τον βασανίζει. Σε κάθε μεγάλο τελικό κυπέλου ποδοσφαίρου, οι παίκτες της νικήτριας ομάδας μετά το σφύριγμα της λήξης και λίγο πριν την απονομή εμφανίζονται να φορούν φρεσκοτυπωμένα μπλουζάκια που γράφουν το όνομα της ομάδας με το έμβλημα αυτής και τις λέξεις, για παράδειγμα, Κυπελούχος 2020-2021. Το ίδιο όμως θα συνέβαιζε αν κέρδιζε και η άλλη ομάδα. Άρα οι μπλούζες αυτές είναι προφανώς προτυπωμένες. Τι συμβαίνει με τις άλλες μπλούζες όμως, αυτές του ηττημένου, πού καταλήγουν, στην πυρά, είναι συλλεκτικές, είναι γρουσούζικες,
Πάντα ήθελα να έχω στην κατοχή μου μια τέτοια που θα τη φορούσα και θα ένιωθα λες και ταξίδευσα σε παράλληλη πραγματικότητα. Άσε που θα ήταν πιο συλλεκτική και από μπλούζα κρυσάντους σε μέρα που σκόραρε. Όλο αυτό συνθέτει εν τέλει μια κατάσταση ακόμα χειρότερη και από τις τυπωμένες φωτογραφίες που δεν αγοράζονται τελικώς στα μπουζούκια. Αυτές όμως τουλάχιστον είχαν την ευκαιρία τους να αποκτηθούν από κάποιον, αν και όπως έχω πει και παλιότερα πιστεύω τελικά ότι ο φωτογράφος κρατάει για βρότιγμα μιας χρήσης. Σπατουλαριστώ και δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Άγω τώρα τι το βασανίζει, πού πάνε οι μπλούζες του χαμένου, έτσι. Ναι. Okay. Πολύ συμπαράσταση στο φίλο με το mail, βλέπω εγώ. Ε? Πολύ συμπαράσταση. Και κάποιοι πολύ βαρύτεροι που δεν σε λυπηθήκαμε και τέτοια, εντάξει, mm-hmm. αλλά πολύ συμπαράσταση. Εσύ, Τελακαψούρ, ναι. στείλ το μου διαβάζει. Στείλ τα μα σε παρακαλώ. Ναι, χαθήκανε. Εγώ τα χάνονται τα μηνύματα. Ναι, ναι. Μάλιστα, ένα mail καλύτερα. Ξαναστείλ τα σε mail και αν δεν θε να διαβαστεί, δεν πρέπει να σου απαντήσουμε, αλλά στείλ το μα σε mail. Ναι, γιατί χαθήκανε. Ναι. Είναι ένα εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα, οπότε δεν είναι. Αυτό. Όπως ζει και μια μικροπαντρεμένη κοκόρη Ξανθή, εγώ βρήκα το δρόμο μου στα 26 μου που παράτησα τη σχολή μου και πήγα Αγγλία να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός που ήταν το όνειρό μου. Να μην αγχώνεται ο φίλος. Εντάξει, διαβάζουμε τώρα. Ένα. Είναι η μεγαλύτερη ξενέρα σε σειρές και ταινίες μυστηρίου που όλα χτίζονται σε ένα βασικό ερώτημα που θα απαντηθεί στο τέλος να σου κοτσάρει ο σκηνοθέτης μία απάντηση τύπου μάντεψε το μόνο σου. Ναι, είναι ξενέρα. Προφανώς. Ναι. Sorry κιόλας. Προφανώς. Προφανώς και είναι. Εντάξει τώρα, κάτι μήνυμα που δεν γίνεται να διαβαστούν τώρα. Ναι. Sorry. Σιγά με τις τυπώνε εκείνη την ώρα, ρε παιδιά, τις φανέλες. Όχι. Πλάκα κάνετε τώρα. Το μόνο που γίνεται εκείνη την ώρα που χαράζουν πάνω στο κύπελο πολύ προσεκτικά το όνομα της ομάδας που. Αυτό, το αυτό γίνεται εκείνη την ώρα σίγουρα. Ορίστε. Έχω υπάρξει εθελοντής σε 4 Final Four Ευρωλίγκα στο τμήμα marketing. Έχω T-shirt Champions του Ολυμπιακού από το 17, τη Μπασκόνη από το 16 και τη Φενέρα από το 19. Mm-hmm. Όριστε. Να επικοινωνήσεις εδώ πέρα, εδώ με Ζουλιέτ Μπινές, να ανταλλάξετε εδώ, να πάρει την μπλούζα που θέλει, να ευχαριστηθεί η ψυχούλα του. Όριστε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ήμουν Κένια το 96 και είδα μπλούζες New York Knicks World Champions NBA στις υπαίθριες αγορές, λέει ο Κώστας Χιούστον. Κάπου κατέληξαν οι μπλούζες. Ναι. 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 Λοιπόν, πάμε. Είναι η ώρα μας, είναι η ώρα μας. Ε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Lab αύριο στις 10. Καλή προστασία σε όλους. Καληνύχτα.